τραγούδι, να σας πω καλησπέρα και σε εσάς που μόλις τώρα ήρθατε στην συντροφιά μας. Εμείς όμως έχουμε ήδη 6 λεπτά στον αέρα. Να σας πω κάτι. Αυτό το τραγούδι θα πω και σε εσάς που συντονιστήκατε ότι μόλις τώρα, ότι είναι το τραγούδι με αυτό που ξεκίνησα. Θα θυμηθώ τον Γρίβα Νίκο, εδώ τον λέγανε, τον κύριο Νίκο Γρίβα. Τι ωραίες εποχές. Πάλι στον Άστρα ήμασταν και ήμουν εγώ πιτσιρίκι μόλις 16 χρονών. Μαζί με τον Βασίλη τον Καραμπάση πάλι δουλεύαμε και το κάναμε το γύρισμα. Γιατί, για να βγάλεις τα χρόνια μου. Τα ίδια θα πεις, τρία χρόνια τα ίδια χρόνια. 16 χρονών ήμουνα, ναι. 18 χρόνια κάνω τηλεόραση. Ναι. Ναι, το 96. Ναι. Από πέρσι, πρόπερσι, τα ίδια λες. Να σου πω κάτι. Σημασία, οι τηλεθεατές μου ξέρουν ακριβώς πόσο χρονών είμαι, τα βγάζουν, τα κάνουν την πρόσθεση. Ακούστε όμως να σας πω. Το τρέιλερ αυτό λοιπόν, όχι τρέιλερ, ήταν διαφημιστικό της εκπομπής, το σήμα της εκπομπής και ξεκινούσαμε και είχε βάλει με ο κύριος Νίκος με ένα κίτρινο κολλητό παντελόνι, κοριτσάκι. Εγώ σου λέω πήγαινα πρώτη ηλικίου με ένα κίτρινο κολλητό παντελόνι και ένα κίτρινο μπλουζάκι και προχωρούσα εγώ μπροστά και έτρωγα μία μπανάνα και την πετούσα έτσι και στον μπαμ και κάτω έπεφτε ο συμπαρουσιαστής μου. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχετε όλοι ήδη συντονιστεί και ήδη έχω τα πρώτα μηνύματα και για του λόγου του αληθές πριν κάνω καν ανανέωση. Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο το Σταματόπουλο που μου. Γιωργάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ Σταματόπουλο, για αυτά που μου γράφεις. Ειλικρινά σας μιλάνε πάρα πολλά τα μηνύματα και είναι δύσκολο να σας απαντώ σε προσωπικό επίπεδο. Στην αγαπημένη Ζωή Λιάκου, στη Γερμανία, στην όμορφη Γερμανία, που και η Γερμανία σήμερα είναι συντονισμένη με τη νέα ώρα της εκπομπής. Ζωή μου, σε ευχαριστώ. Μας στέλνει καλησπέρα, Ντέμι, καλό απόγευμα, καλή εκπομπή. Όσο δε τα ρούχα είναι τέλεια πάνω σου, φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια γυναίκα τη χαροποιεί ιδιαίτερα να τη κάνει κοπλιμέντο μια άλλη γυναίκα. Γιατί οι άντρες μπορούν να τα λένε. Όταν όμως σου κάνει κοπλιμέντο μια γυναίκα, είναι πολύ όμορφο πράγμα. Γιατί συνήθως κορίτσια, οι άντρες σε όλες τα ίδια λένε. Οπότε εμείς δεν θα πάρουμε, εκτός από μερικούς. Λοιπόν, καθίστε τώρα να σας πω. Καλησπέρα στον Γρηγόρη, καλησπέρα Ντέμι, όμορφο όπως πάντα, ευχαριστώ. Στον αγαπημένο μου φίλο τον Παναγιώτη τον Λαΐτσα. Καλησπέρα Ντέμι μου, όμορφο όπως πάντα, καλή εκπομπή να έχεις από Λαμία. Λαμία είπα Ντίμι. Τι τρως πάλι βρε Ντίμι, τι τρως πάλι βρε Ντίμι. Λοιπόν, τι τρως πάλι, όλη την ώρα τρώει αυτός ο άνθρωπος. Και την καλησπέρα μας να στείλουμε, παρακαλώ θέλω χειροκρότημα από όλους που είμαστε εδώ, στην όμορφη Κύπρο που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στον Άγγελο. Καλησπέρα, Ντέμι μου από Κύπρο και σήμερα είσαι μια κούκλα. Θέλω να πω μια καλησπέρα στους θείους μου, με πολύ αγάπη και στους γονείς μου, που αύριο έχω γιορτή και δυστυχώς δεν μου δώσαν άδεια από το στρατόπεδο. Λοιπόν, Άγγελε, καταρχήν να σου ευχηθώ χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά στον Άγγελο, χρόνια πολλά στην Αγγελική. Χρόνια πολλά. Μπράβο, έτσι βγάλετε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Μιχάλη, στη Μιχαέλα, στο Γαβρίλη, στη Γαβριέλα, στο Σταμάτη, στη Σταματία. Χρόνια πολλά στα δικά μας τα αγόρια εδώ. Καταρχήν πρώτα απ' όλα θα στείλω πολλά φιλιά και χρόνια πολλά στον αγαπημένο δικό μας Μιχάλη Φατέκα που είναι στα control room του Βόλου. Μιχαλάκι μου, πολύχρονος να είσαι καλά. Ό,τι επιθυμείς και από μένα αλλά και από όλα τα παιδιά στον αγαπημένο Μιχάλη Χειμωνίδη και θα θυμηθώ και άλλους στη διάρκεια και φυσικά σε ποιον και στη Μιχαέλα Κοκκίνη, στη μικρή μας εδώ, στη μικρή μας αφεντικίνα. Πού? Και φυσικά όλη η εκπομπή αφιερωμένη στο Βλαχογιάννη που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή και σε έναν αγαπημένο μου τηλεθεατή, στον αγαπημένο Μιχάλη Κοντοθανάση, αφιερωμένο τα πάντα και τραγούδια και εκπομπές και όλα, 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 όλα. Λοιπόν, αφήστε με τώρα να πάρω μια ανάσα. Στην ορχήστρα μου λέτε εσείς τα καλύτερα σας έχω. Και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και θα κάνουμε. Αρκεί εσείς να ενημερώσετε όλους ότι είμαστε πλέον κοντά σας από 5 παρατέταρτο μέχρι και τις 7. Όπως επίσης πρέπει να πω σε όλες τις φίλες τηλεθεάτριες, φύγε από το πλάνο μου τώρα. Άντε πάλι, ναι. Θα μου τα αφήσουν εκεί και θα τα στήσουμε σε λίγο. Όπως επίσης, μπράβο, θέλω να φαίνεται το ρολόι, τα χέρια του Μίτσου και εγώ. Τέλειο. Και καθίστε να ανεβώ εδώ έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, ξέχασα τι. Μην μιλάς όμως, υποτίθεται ότι είσαι ο floor manager που απλά βάζει το προχώρησες. Τι 6 έβαλες καλή την ώρα. 5 παρατέταρτο είναι. Το κρατάς στραβά όμως. Ίσια. Ίσιαξε λίγο. Γύρε λίγο δεξιά. Όχι, όχι, αλλιώς. Δείξτε μου το κοντινό να δω. Καταρχήν να σου πω κάτι, Ρεντίμη. Μη φεύγει. Έτσι. Γύρνα έτσι. Εκεί θα κρατάς. Κράτα εσύ. Φύγετε, μην τον δείχνετε. Οπ, εκεί μείνε. Εκεί. Τέλειο, παιδιά. Έτσι θα βγαίνω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να μείνετε για πολλούς λόγους στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί σε λίγο το άρωμά σου είναι παντού. Μάντι, μια υπέροχη κοπέλα και πανέμορφη που μας έχει γεμίσει αρώματα. Από εδώ μυρίζω άλλο άρωμα. Από εδώ μυρίζω άλλο άρωμα.
Αυτός εδώ που θα το δείτε σε λίγο, ο Ντιμάρκος, μυρίζει χιλιάδες αρώματα, άρωμα παντού και κατάστημα Μάντι κοντά μας, που η Βάσο Μάντι σε λίγο θα μας μιλήσει όχι μόνο πώς θα βάλετε αρωματάκι επάνω στο κορμάκι σας, όχι πώς θα βάλετε μόνο αρωματάκι επάνω στο κορμάκι του άντρα σας, αλλά πώς θα αρωματίσετε και το αυτοκίνητό σας και το σπίτι σας με αρώματα τύπου κορίτσια, που εγώ προσωπικά δεν τα ήξερα, τα έμαθα μέσα από τη Βάσο και το κατάστημα Μάντι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί αυτό που έχω να σας πω είναι ότι τα αρώματα τύπου, εγώ φορούσα χθες το βράδυ επειδή πήγα στο κατάστημα της Βάσος, έκανα ντους και ακόμα το χεράκι μου μυρίζει. Φυσικά θα βρούμε και αφρόλουτρα και body lotion και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν σε λίγο. Όπως επίσης ο κύριος Τάσος Σιδέρης και τα προϊόντα που μάθαμε το προηγούμενο Σάββατο, σε Ριάν. Όχι, μην δείχνετε τίποτα. Περιμένετε, θα σας πω εγώ. Σεριάν είναι και πάλι κοντά μας για εσάς που αντιμετωπίζετε άγχος και σας βγαίνει έτσι σε διάφορα προβληματάκια στη ζωή σας. Είναι εδώ ο κύριος Τάσος Σιδέρης για να μας εξηγήσει για το κάθε χάπι, ποια στιγμή της ημέρας το πίνουμε. Και επειδή λέω χάπι και να μην νομίζετε ότι είναι κάτι καθαρά φαρμακευτικό, είναι φυσικό καλλυντικό. Φυσικό καλλυντικό. Συμπλήρωμα διατροφής. Ευχαριστώ, Τάσο μου. Συμπλήρωμα διατροφής, κορίτσια και αγόρια μου. Συμπλήρωμα διατροφής. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Τάσος, ο Σιδέρης, σε λίγα λεπτά. Όπως επίσης η ανανεωμένη Αγλαία με υπέροχο μαλλί, μέχρι που έχω έτσι, θέλω να το κάνω καστανό. Θα τη δείτε σε λίγο. Σου πάει απίστευτα. Τρουμπούκι.gr με παιδικά παπούτσια θα είναι εδώ κοντά μας. Δεν ξεχνώ φυσικά ότι έχουμε κλήρωση για το χαλί της Τεχεράν που σας έδωσε το προηγούμενο Σάββατο, αλλά δεν έκανα την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι για να γίνουν όλα αυτά. Και φυσικά έχω και υπέροχα, θα γίνω και πάλι θα σας δείξω τέσσερα υπέροχα χαλιά, μοντέρνα αυτή τη φορά για εσάς που είστε, αφήστε το αυτό εδώ πήγε να πέσει, για εσάς που είστε νέα ζευγάρια και θέλετε στο σπίτι σας να είναι μοντέρνα, οπότε εγώ σήμερα επέλεξα να έχω μοντέρνα χαλιά στη σημερινή μας εκπομπή. Τώρα, το μικρόφωνο το έχετε δώσει στον αγαπημένο μου, Φλόρ! Floor manager, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτή η εκπομπή έχει πολλά άτομα στην ομάδα της. Θα ήθελα, του έχω δώσει τα φιλιά, δεν θα πάω να τον φιλήσω, θα τον φιλήσω μόνο στο τέλος της εκπομπής. Να καλωσορίσουμε και να καλησπερίσουμε τον αγαπημένο Βαγγέλη Αρσένη που σήμερα είναι κοντά μας. Βαγγέλη μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα σε όλους, φίλους, φίλες, γνωστοί. Τα χαιρετίσματα πρώτα στο χωριό μου. Στο Δρυμό. Στο Δρυμό, έλα, που αγαπάμε πάρα πολύ. Ναι. Πρώτα έπρεπε να πω στην οικογένειά μου, λάθος έκανα και μετά στον Δρυμό. Πάμε, το αλλάζουμε. Λοιπόν, το αλλάζουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, στην οικογένειά μου, στα δύο κορίτσια που μας βλέπουν από το σπίτι. Φιλάκια, να στείλω σε όλη την οικογένεια. Σε όλους γνωστούς και φίλους, καλή ακρόαση, να είναι όλοι καλά. Βαγγέλη, θα μου τα πεις όλα όσα θέλω. Δεν μου έχει χαλάσει, δεν μου έχει χαλάσει ποτέ. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ. Λοιπόν, και αμέσως θα ξεκινήσω με μουσική. Πριν όμως να πω ότι μεγάλη μου χαρά που σήμερα κοντά μου στο Κλαρίνο τον καλησπερίζω είναι ο αγαπημένος φίλος μου Βασίλης Κιτσόπουλος. Βασίλη μου, καλησπέρα και καλώς όρισες. Χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ. Στην κιθάρα ο αγαπημένος μας φίλος ο κύριος Νίκος Κοκόρας. Γεια σας κύριε Νίκο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είστε εδώ. Μεγάλη μου τιμή και χαρά. Στα κρουστάκια στον Τέφι, ένας αγαπημένος επίσης φίλος, δικό μου φιλαράκι, το οποίο μόλις μπήκε, είναι ο μοναδικός που με σκέφτηκε ανάμεσα σε συνεργάτες, αλλά και στους άλλους και μου έφερε αυτό το όμορφο τριαντάφυλλο. Δώστε το μικρόφωνο, Βαγγέλη. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Τίποτα, να είσαι καλά. Εύχομαι καλές εκπομπές. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο και τα χαιρετίσματά μου στον Αμπελώνα. Αμπελώνα. Έχουμε κάνει με τον Κωνσταντίνο εκπομπή. Τι ήταν, πρωτοχρονιά ήταν, Κωνσταντίνε? Και πρωτοχρονιά και. Πρωτοχρονιά δεν είχαμε κάνει πέρα στον Αμπελώνα. Ναι. Τέλεια. Και με αυτό εδώ έτσι θα πάω σε όλη τη διάρκεια τη εκπομπή. Γιατί πηγαίνει και με τον μπλουζάκι μου και από τους συνεργάτες μου ποτέ δεν σκέφτηκε ένα Κωνσταντίνε να μου φέρει ένα λουλούδι. Και φυσικά στο αρμόνιο ο αγαπημένο μα κύριο Ηλία Τσακνάκη, κύριε Ηλία μου. Τα χαιρετίσματα και από μένα. Μην με κοιτάτε, κοιτάξτε απευθείας στους τηλεθεατές στα μάτια. Στα μάτια κοιτάξτε τους. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματα στη μάνα μου στη Βερδικούσα, στα παιδιά μου που είναι στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνο Κατερίνα, στο Βλαχογιάννη, στο Γιώργο του Δραγατσίκη, στον Πολύκαρπο, στο Αμούρι, στον Αλέκο. Α, έχει πολλούς εσύ, πες. Στην Κουνιατσή, στο Βάγιο τον Τζαντούλα. Άσε και λίγους για τη συνέχεια. Δεν θέλω να δικήσω κανένα τώρα, είπα τους πιο βασικούς. Όχι, όχι, μην λέτε παιδιά, μην ξεκινάτε με χαιρετίσματα, περιμένετε. Σε λίγο, κύριε Ηλία, σε λίγο. Όπως επίσης, σε λίγο. Ο Ηλίας ο Τσακνάκης θα μου τραγουδήσει, μου το υποσχέθηκε μαζί με το Βαγγέλη, θα μου πούνε και ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε. Ένα τραγούδι θα το αφιερώσουμε σε εσένα και στο σύζυγό σου. Πολύ ωραία. Επειδή εμείς με τον Βαγγέλη δεν μπορούσαμε να παρευρεθούμε στο γάμο σου. Ναι. Θα πούμε ένα τραγούδι που αφορά μπράβο, το γάμο σας. Μπράβο. Θα γυρίσουμε, θα πάμε πίσω το ρολόι, θα πάμε 20 Ιούνιου που παντρεύτηκα και ανέβηκα τα σκαλιά της εκκλησίας. Τέλειο και αυτό. Λοιπόν, άρα μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο σας έχω Άγγελος Μπάρμπεκιου που μου έφερε. Πήρα τηλέφωνο στις. Τι ώρα πήγε τώρα, πήγε 5 παρα 5. Πήρα 4.30 και η παραγγελία μου ήρθε
Ντίμη! Φέρε αγόρι μου μέσα την παραγγελία μου. Σου έχω κάνει χώρο γιατί ο Άγγελος Μπάρμπικιου έχει τα καλύτερα και την γρηγορότερη παραγγελία. Και εγώ έχω τον καλύτερο μαγειράκο. Παρακαλώ, ορίστε. Παιδιά, να σας πω, σας είπα, 4,5 παρήγγυλα. 4,5 παρήγγυλα, 5 παρα 5 μπήκαν στο στούντιο. Και είμαστε και εκτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντιμάκο μου. Θα έρθω, αγόρι μου, σε λίγο κοντά σου. Θα έρθω. Ετοιμάσου, ζέστανε το νερό, την κατσαρόλα, τα πράγματά σου και έρχομαι αμέσως. Είμαι καυτός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κρατάω ένα από τα χαρτιά μου, δεν θυμάμαι τι θέλω να σας πω. Καλή διασκέδαση, θα περάσουμε όμορφα και για σήμερα, απόγευμα Σαββάτου. Γιατί θα περάσουμε, γιατί από σήμερα οι εκπομπές μας γίνονται και πιο γλυκές, έτσι. Γιατί κοντά μας είναι το ζαχαροπλαστείο Σοκολά, που έχει ανακαλύψει και φτιάχνει. Καταρχήν θα σας πω τι γλυκά φτιάχνει σε λίγο. Όμως, εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μου τούρτα, γιατί πάντα από μικρό παιδί έτρωγα Twix. Και αυτή είναι η τούρτα Twix που θα τη δοκιμάσουμε σε λίγο. Ντιμάκο, πάρε πιάτο να βγάλω δύο κομμάτια, να κρατήσω γιατί στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Ζαχαροπλαστείο Σοκολά λοιπόν κοντά μας και σε λίγα λεπτά θα σας έχω περισσότερες πληροφορίες γιατί φτιάχνει απίστευτα γλυκά και στα μικρά του κιλού γλυκά τα οποία δεν έχετε ξαναδεί και δεν έχετε ξαναγευτεί. Πάντα στη Χατζημιχάλη 43 και ρίζου γωνία. Στη Φιλιππούπολη για να καταλάβετε ακριβώς. Ζαχαροπλαστείο Σοκολά. Τώρα όμως, τι θα κάνουμε. Δυναμώνουμε την ένταση εσείς που είστε εκεί στο σπίτι. Εμείς έχουμε πολύ καλή διάθεση και περνάμε πολύ όμορφα. Και ο Βαγγέλης Αρσένης αλλά και η ορχήστρα του είναι πανέτοιμη και νομίζω ότι ξεκινάω με χορό κατευθείαν. Σμπρώξτε τραπέζια, σμπρώξτε τα πάντα και ξεκινάμε και χορεύουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Πάντα στην τηλεόραση του Άστρα με πολύ αγάπη αληθινή, όχι τηλεοπτική μόνο. 3, 2, 1 και. Τσόπουλε, Σιλή. Βγάλε το μαντήλι από τα μάλια, από τα μάλια και βγάλε να χορέψεις μια γυροβολιά, μια γυροβολιά. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Και σε λαχτάρω, σε νοιάζομαι. Πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Εδώ λίγο να χαρώ, να σε καμαρώσω πρώτη στο χώρο, πρώτη στο χώρο. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ και σε λαχτάρω. Σε νοιάζομαι πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Σε θέλω και αλλού σε προξενεύουν. Με ποτίζουν με φαραμάκι και με τρώει το μαραζί. Ωραία, προσπαθεί και πίσω ρεμά. Τι να κάνω εγώ με σένα, τι να κάνω εγώ με σένα. Πάντα νιάτα μου χαμένα. Αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια αγαπημένα. Την είδα και μου θύμισε ξανά τα περασμένα. Μια αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια αγαπημένα. Την είδα και μου θύμισε ξανά τα περασμένα. Πώς να του φανταστώ, ήταν εξαφνικό. Κάτω έφερε μέσα σε ένα λεπτό. Πού να το φανταστώ, ήταν εξαφνικό. Τα πάντα.
πάνω κάτω έφερε μέσα σε ένα λεπτό μια αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια αγαπημένα. Την είδα και μου θύμισε ξανά τα περασμένα. Αλλάξαν οι καιροί, τα περνάγαν τα χρόνια. Αχ, να χάφος μου δυο ζωές να σ' αγαπώ αιώνια. Αλλάξαν οι καιροί, τα περνάγαν τα χρόνια. Αχ, να χάφος μου δυο ζωές να σ' αγαπώ αιώνια. Πού να το φανταστώ, ήταν ξαφνικό. Κάτω έφερε μέσα σε ένα λεπτό. Πού να το φανταστώ, ήταν ξαφνικό. Απάνω κάτω έφερε μέσα σε ένα λεπτό. Μια αγάπη απ' τα παλιά, δυο μάτια αγαπημένα. Την είδα και μου θύμισε ξανά τα περασμένα. Αλλάξω γειτονιά, θα φύγω μακριά για να μη βλέπω σένα, αγάπη μου παλιά. Γειτονιά θα αλλάξω για να σε ξεχάσω, μη θυμάμαι σένα, αγάπη μου παλιά. Αλλάξω γειτονιά, φύγω μακριά για να μην βλέπω σένα, αγάπη μου παλιά. Αλλάξω γειτονιά, θα φύγω μακριά, θα φύγω να γλιτώσω τα τόσα βασανά. Γειτονιά θα αλλάξω για να σε ξεχάσω, να μη θυμάμαι σένα, αγάπη μου παλιά. Θα αλλάξω γειτονιά, θα φύγω μακριά, θα φύγω να γλιτώσω τα τόσα βασανά. Πολύ μικρή γεύση από ό,τι θα ακολουθήσει τη σημερινή μας εκπομπή. Και να σας πω κάτι. Μου πάνε οι αλλαγές στη ζωή μου. Μου πάει η αλλαγή αυτή της νέας ώρας. Έχετε ειδοποιήσει το γείτονα, τη γειτόνισσα. Πάρτε από το Βλαχογιάννη τους γείτονες. Ανοίξτε τέρμα τις τηλεοράσεις. Για αυτοί που δεν έχουν πάρει γραμμή ότι έχουμε αλλάξει, να πούν απ, κλαρίνο. Απ, να ακούσουν τη φωνούλα μου και να με γνωρίσουν. Αυτό Γιώργο, καλόγυρε. Θα του μιλάω έτσι όπως μιλάω στους υπόλοιπους. Δεν θα του μιλάω σαν άντρα μου και γούτσου γούτσου. Πώς πρέπει να πάω εγώ, να πάω πιο εδώ. Η Ντέμι είναι από εδώ. Ναι, ώρα Ντέμι. Πολύ μου αρέσει αυτή η ξαπλωτή φωτογραφία, τέλεια είναι. Αχ, πάμε να μαγειρέψουμε όμως τώρα, γιατί δεν θα προλάβουμε να κάνουμε και σήμερα έχω αρνί. Το καλύτερο αρνί του Λιοκρασίτη, του Δημήτρη. Ναι, ναι. Γιατί μου στέρισες τη χαρά. Ποια χαρά. Να πάω στο Κροπολείο, να δω τη φίλη μου τη Φανούλα, τον αγαπημένο μου Δημήτρη, τον Μπαρμπαγιάννη.
Και θες να μου πάρεις και αυτή τη δουλειά από τα χέρια. Έπρεπε να πάρω εγώ αυτή τη χαρά. Να πάω μόνος μου να φτιάξω το αρνάκι. Ναι. Να το περιποιηθώ. Τα καλύτερα αρνάκια βρίσκεται εκεί. Έτσι, μπράβο. Ψήσαμε ένα αρνί πέρυσι του Πάσχα από το Λιοπρασίτη. Λουκούμι, τίποτα δεν βάλαμε. Μόνο αλατάκι, πιπεράκι και λαδάκι. Όχι, τίποτα άλλο. Λένε ούτε ρίγανη να βάζεις ούτε τίποτα. Πήγαινε πιο εκεί, δεν με βολεύεις. Δεν μου αρέσει το έτσι μου. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Δεν θα περιμένεις το Πάσχα για να ψήσεις αρνάκι. Όχι, βρεσί, όποτε θες παίρνεις αρνί. Έτσι. Άρα γι' αυτό η το φέραμε εδώ. Η οικογένεια παλιά. Τώρα υπάρχουν και λίγο τα οικονομικά. Σωστό κι αυτό. Η ελληνική οικογένεια, αλλά έχει πολύ καλές τιμές ο Λιπρασίτης. Η ελληνική οικογένεια πάντα την Κυριακή, εγώ σαν παιδί θυμάμαι, τι θα φάμε αρνί με πατάτες. Δεν έχεις και πολύ καιρό δηλαδή, γι' αυτό το θυμάσαι. Σαν παιδί, όχι. Αυτό τώρα παντρεύτηκα με νιόπαντρη, τώρα πήγα από την παντούλα. Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρεις τι χαιρετίσματα έχω να στείλω σήμερα σε λίγο. Ναι. Γι' αυτό με κοίταξε γρήγορα. Όχι, όχι, όχι. Θα στείλω εγώ στην Ράκουλα, στο χωριό σου θα στείλω. Δεν είναι το χωριό μου, το χωριό μου είναι η Μαρμαρίνη. Είναι το δεύτερο χωριό μου. Δεν είναι το χωριό του μπαμπά μου. Το πρώτο. Μη σε παρακαλώ, Μαρμαρίνη Αγιά είναι το πρώτο. Το νούμερο 2. Αλλά επίση τη καρδιά μου είναι και αυτό τη μητέρα. Έτσι. Μητέρα μου. Οπότε, στέλνουμε. Λοιπόν, καταρχήν να δώσουμε χαιρετισμούς, έτσι. Ωραία φωτογραφία, κύριε Γιώργο. Στον κύριο Γιώργο Τζανακούλη, έτσι, από τη Ραχούλα. Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή που έφερε. Είχα φιλοξενήσει κάποια στιγμή, τα φιλιά μας να τους στείλουμε. Είχα φιλοξενήσει ένα τραγουδιστή, Κωνσταντίνο Τζανακούλη. Ναι. Και μου είχε λείψει πάρα πολύ. Είχα περάσει πολύ ωραία εκεί την εκπομπή. Θα το θυμάσαι, θυμάσαι, Μπίλη. Ρε Κώστα. Και είχαμε κάνει και τότε ήταν δήμαρχο Λαρισαίων. Ήταν επίση να στείλω στον δήμαρχο Λαρισαίων, στον Κωνσταντίνο, τον Τζανακούλη, τα φιλιά μα. Και τότε ήταν ο δήμαρχο. Ήταν ο Τζανακούλη, ο δήμαρχο ο Κώστα. Και εγώ έλεγα σε λίγο ζωντανά στην εκπομπή θα τραγουδήσει για όλου εσά ο γνωστό σε όλου Κωνσταντίνο Τζανακούλη. Και νόμιζε για τον δήμαρχο. Νομίζαν όλοι για τον δήμαρχο. Κωστάκι μου λείψει πάρα πολύ. Έλα να κάνουμε ένα. Εσύ δεν είσαι για όλη την εκπομπή όμω, γιατί εσύ είσαι. Πώ θα σου πω, ρε παιδί μου, αυτοί που πάνε, τα ονόματα που πάνε και κάνουν μία εμφάνιση, πώ λέγονται. Για guest εμφάνιση. Κώστα. Κώστα Τζανακούλη από Ραχούλα, σε περιμένω για guest εμφάνιση στην εκπομπή. Μου έχει λείψει, έχω να σε δω 10 χρόνια. Αυτά. Να σου πω κάτι, λοιπόν, πήγε ναι. 5 και 10. Έλα, με το ρολόι. Πάλι μισή ώρα παραπάνω χρόνο μου δώσανε και πάλι. Πάλι δεν θα προλαβαίνω. Μετά θα αναγκαστώ να πάω τρίωρο, μετά τετράωρο. Και πάλι θα παραγγέλνουμε απ' έξω. Και μετά. Αφού όλο μιλάει ο Τερζόδης. Έλατε. Καταρχήν, λοιπόν, φρέσκο βουτυράκι γραβάνης. Φρέσκο βούτυρο. Τώρα θα εμπουδιάσουμε την κουζίνα. Ναι, ναι, ναι. Κυρία Μέρη μου, προϊόντα γραβάνης. Το φρέσκο το βούτυρο αυτό είναι τέλειο. Έτσι, μπράβο. Τι θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε με τη γέμιση. Είπαμε θα κάνουμε ρολό αρνί. Έτσι. Mm. Έχουμε χρησιμοποιήσει το πάνω χεράκι, το οποίο το χρησιμοποιούμε και σε άλλο φαγητό γνώριμο, όπως και το αρνάκι φρικασέ. Ωραία. Το οποίο εδώ μας το έχει ξεκοκαλίσει ο Δημήτρης. Κρατήσαμε και τα κόκαλα επίτηδες, τα άφησα γιατί θα κάνουμε το ζωμό. Χρειάζονται πάντα τα κόκαλα, γι' αυτό και δεν τα πετάμε, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάω. Κόψαμε τη μελιτζάνα, την αφήνουμε γύρω στο 20 λεπτό με αλάτι, λίγο να βγάλει τα υγρά της. Και βάζω, κάνω τη γέμιση τώρα με τη μελιτζάνα, κρεμμύδι. Εσύ, Ντίμη, να σου πω κάτι. Με μελιτζάνα θα το γεμίσεις. Ναι. Εγώ ξέρεις με τι ήθελα. Ελληνικό, πες μου. Με κασέρια ήθελα και με γραβιέρες και με τυριά και με τέτοια. Θα ρίξω και τέτοια. Και θα κοπείς αρολό. Ναι, μπράβο. Τέλειο, ναι, παιδιά, θα φάμε. Έφτιαξες πολύ γιατί έχω κόσμο. Λοιπόν, ναι, εννοείται. Τώρα ρίξε όσα κρεμμύδια θες, όσα σκόρδα. Το άρωμά μου είναι παντού. Γιατί ψωνίζει ο Μάντι. Καταλαβαίνεις. Υβάσω σε λίγο, ούτε σε 6 λεπτά βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, ξεκινάω μετά. Θα συνοδέψουμε το αρνάκι με ένα πουρέ. Το οποίο δεν είναι από πατάτα, αλλά είναι από καλαμποκάλευρο. Μήπως παραπήρες αέρα. Γιατί, Αρνί, γεμιστό ναι. Και πουρέ και θα προλάβεις. Γιατί, θα δεις ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο αυτό, αρκεί να βράσει το γάλα, έτσι. Δεν μπορώ να μείνω όσο βράζει το γάλα, όμως. Πεσιάλ, γιατί, κάτσε να το βράσουμε εδώ, να τα πούμε κι άλλα. Ρίξε το γάλα, με αυτό το γάλα να φτιάξεις μπεσαμέλ. Έτσι, και η μπεσαμέλ θα τη θέλουμε να τη φάνε όλοι. Γραβάνεις. Λοιπόν, δεν το ρίχνω όλο, ρίχνω γύρω στα 750 γραμμάρια. Για να φτιάξω τη συγκεκριμένη συνταγή, να. 750 γραμμάρια με 150 γραμμάρια καλαμποκάλευρο. Περφέκτο. Εντάξει, θα μέχρι, βράσει. Ναι, ναι. Πες, ναι. Θα βράσει το γαλατάκι γιατί γίνεται πολύ γρήγορα. Θα το δεις να πούμε αυτός ο πουρές δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουμε τη γέμιση μετά, θα βάλουμε στο αρνάκι. Εγώ είμαι σίγουρη θα το δω. Οι τηλεθεατές μου επίσης είμαι σίγουρη ότι δεν θα προλάβουν να το δουν αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ αμέσως τώρα θα περάσω να σας πω ότι κάποιος προσφέρει αυτή εδώ τη συνταγή. Ποιοι προσφέρουν τη συνταγή αυτή τη σημερινή εκπομπή και κάθε εκπομπή και κάθε. Καταλάβατε. Δείτε ποιο την προσφέρει και ερχόμαστε σε 2 λεπτά και από τώρα.
Ήθελα να γίνω πιο όμορφη για εσάς, Γιώργο. Γιατί μου κάνεις τέτοια καψόνια? Θα βάλω το κραγιόν, μου λες και οι τηλεθεατές μου δεν ξέρουν ότι φοράω κραγιόν. Γιατί μου λέει η μαμά ότι βάζω πολύ άτονο. Ενώ εγώ είναι τζιτζικάτο, έτσι το λέγαμε παλιά σχολή. Τζιτζικάτο. Πώς φεύγει έτσι και πάει πολύ άτονο? Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Είμαι πολύ χαρούμενη για τους τηλεθεατές που διαθέτει αυτή εδώ την εκπομπή. Γιατί με ακολουθούν πιστά. Είναι όλοι εδώ και το έχω καταλάβει. Βιλάκο μου, σ' αγαπώ. Είχα αγχωθεί να σας πω λίγο για την επιλογή της αλλαγής της ώρας που κάναμε, αλλά τελικά με κάνετε απίστευτα υπερήφανη. Πάμε να χειροκρότημα και τους τηλεθεατές μας, παρακαλώ πολύ, γιατί είναι όλοι εδώ. Μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν, και εγώ να πω την καλησπέρα μας στο Λίνο Τολινάκο στα Τρίκαλα. Καθίστε, έχω πάρα πολλά μηνύματα, αλλά θα σας τα πω σε λίγο. Στο Βασίλη που μας στέλνει καλή επιτυχία, στη Θάλια που μας στέλνει την καλησπέρα της από Βόλο, στο Βαγγέλη καλησπέρα από Βέρεια. Μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Στο Δημήτρη τον Καρέλα καλησπέρα από Γιάννουλη. Γεια σου Ντέμι, μου λέει Μπόνα Ντόκα. Είναι το όνομα, τώρα θα είναι κάποιο υποκοριστικό έτσι που έχει στο Facebook. Γεια σου Ντέμι μου, θέλω το τραγούδι «Μια νύχτα γνωριστήκαμε» και το αφιερώνω στον άντρα μου με αγάπη. Είμαι από το Μεσοχώρι Ελασσόνα. Στα φιλιά μου να στείλω σε όλη την Ελασσόνα. Φεύγω από inbox, πάω στη Λαμπρινούλα. Τη Λαμπρινή θα το διαβάσω το μήνυμά σου, αγαπημένη μου, γιατί δεν με δείχνουν. Οι τηλεθεατές μου κάνουν παράπονο ότι δεν με βλέπουν την ώρα του τραγουδιού. Είναι μαζί μου δηλαδή. Ακούστε τώρα να δείτε τι μου λένε. Όχι, μη θυμώνετε, συνεργάτες μου. Θα λέμε τις αλήθειες. Μου λέει: καλησπέρα, όμορφη μου Ντέμι από Καλλιπεύκη Λάρισας. Καλησπέρα, Λαμπρινούλα μου, και φιλιά στην όμορφη Καλλιπεύκη. Χόρεψε λίγο για το καλό που είσαι πολύ όμορφη σήμερα και να σε βλέπουμε. Καλά να περάσετε, μου στέλνει. Και θα μείνω σε αυτό το μήνυμα γιατί το τελευταίο είναι και καλό. Έχω πολλά άλλα, δεν σας τα διαβάζω. Για να το υπεξεργάζονται οι συνεργάτες μου. Τι χορεύω τζάμπα, φεύγω με πόνο στη μέση κάθε Σάββατο. Να με δείχνετε, παρακαλώ. Δημάκο, τους έχεις δώσει τίποτα? Το χαπάκι αυτό το. Όχι καλέ, αν τους έχεις δώσει χρήματα για να μην με δείχνουν. Λοιπόν, το τι έχεις να κάνεις, γιατί σε λίγο εγώ θα πάω στην ορχήστρα μου που μου έχει τραγούδι αφιερωμένο αυτά τα παιδιά δεν ήρθαν στο γάμο. Θα μου αφιερώσουν εδώ σε μένα και στο βαντρούλι μου. Α, έτσι λοιπόν. Ξεκινάω εγώ, κάνω το μπουρέ, ναι, που το βαλάνε εδώ, ορίστε, να μην ξεγελώσω. Ρίχνω στο γάλα, αφού έχει φτάσει σχεδόν στο βρασμό, έτσι, έχει φτάσει σχεδόν στο βρασμό. Oh. Ρίχνω, είπαμε, 750 ml γάλα, 150 ml καλαμποκάλευρο και ανακατεύουμε συνέχεια, έτσι, αυτό θα πάρει λίγο χρόνο για να πήξει. Έτσι, εδώ οι μελιτζάνες είναι εντάξει, έχουν μαλακώσει τη σβήνο. Και εδώ πάνω στη φωτιά, έτσι, εντελώς χαμηλωμένη η φωτιά, θα αρχίσω να ανακατεύω για να πήξει η πολέτα. Πολέτα ή κολέτα? Πο. Πολέτα. Πολέτα, ναι. Τον πουρέ τον λένε πολέτα? Ναι. Πολέτα. Ποιο? Ποιο λένε πολέτα? Ποιο λένε πολέτα? Ποιο λένε πολέτα? Αυτό που κάνω. Τρεις λαδούν λοιπόν και δύο χορεύουν. Έτσι, δηλαδή, πάνω στη φωτιά. Πολέτα. Ναι. Πάμε πάλι από την αρχή. Τώρα ναι, φτιάχνεις μια πολέτα. Πολέτα. Η ναι, πολέτα είναι ο πουρές. Ναι. Ένα, σαν είδος πουρέ, γιατί γίνεται από καλαμποκάλευρο. Πουρές γίνεται από πατάτα φρέσκια. Κάτι κάνουμε και λιώνουμε. Από μια αρχική μορφή το παίρνουμε και το λιώνουμε. Εδώ ούτως ή άλλως έχουμε τη σκόνη, το καλαμποκάλευρο. Μου είπε ένα πουλάκι ότι ναι, μήπως το λένε πολέντα. Ρε Γιώργο, αυτό είναι χορεύτρια, όχι. Πολέ... Αποκλείεται. Πολέντα. Τέλος πάντων, όπως λοιπόν, και να το λένε, ναι, είναι πουρές. Αυτός το συγκεκριμένο εδώ πάει πάρα πολύ, ταιριάζει πάρα πολύ με το αρνί. Πάρα πολύ με το αρνί, έτσι. Γι' αυτό και το κάνουμε και συνήθως σαν γαρνιτούρα στο αρνί. Έτσι, γι' αυτό το δείχνουμε εδώ. Αφού τελειώσει, το αρωματίζουμε με βούτυρο. Έτσι, αυτό ήτανε. Λίγο βουτυράκι, αλάτι, πιπέρι. Έτσι, ναι, ανακατεύουμε. Τώρα εδώ, αν είναι λίγο σφιγμένο πιο πολύ, λίγο γάλα να τα αραιώσουμε. Να σου ρίξω? Όχι, είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Γι' αυτό λέμε ότι ακριβώς η δοσολογία είναι αυτή. Ωραία. Αρωματίζουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε, έτσι. Ναι. Τώρα τι κάνουμε? Μπορεί να τα αφήσουμε έτσι να το σερβίρουμε, σαν πουρές, αλλά μπορούμε να το βάλουμε σε ένα ταψάκι, να το απλώσουμε, να το βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει και εκεί χαράζεται πάρα πολύ εύκολα. Σαν την κρέμα που κάνουμε στη γαλατόπιτα, να φανταστείς. Μια και γαλατόπιτα δεν μας έφτιαξε μια μέρα. Φτιάχνει η μάνα μου μια γαλατόπιτα, τη βάζει και καρύδι κάτω και κανέλα και ζάχαρη στο τελευταίο το φύλλο και την κόβει. Τέλεια. Λοιπόν, Μητσάκο μου, λοιπόν νομίζω... αυτό εδώ θέλω να σου δείξω ότι μετά από εδώ
αφού έχουμε μαλακώσει τις μελιτζάνες, το τηγάνι με το σκόρδο και το κρεμμύδι. Θα σε παίζω ένθετο. Ορίστε. Θα σε παίζω ένθετο. Δηλαδή, θα σε περιοδικό εκπο... Όχι, όχι, θα γράφουμε την εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, η μαγειρική. Ναι. Θα βγαίνει η συνταγή, ας πούμε, 15 λεπτά. Ναι. Θα το μοντάρω, θα βάζω τα κυρίως σημεία, ένα λεπτό στον αέρα και μια χαρά. Έτσι, Τέλειο. Μπορεί. Μπορεί, και θα έρθει μόνο να για να χορεύουμε και να περνάμε καλά. Δημάρχη, α, θα έρθουμε να χορεύω δηλαδή μετά. Άμα θες, άμα δεν θες, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Έβαλες φέτα, μαϊδανό, τη μελιτζάνα. Τη μελιτζάνα, έτσι, ωραία. Μαλακώνει. Αυτό λίγο θα το πατάμε και θα το στρώσουμε μετά στη γέμιση απάνω. Λοιπόν, μετά τις 7 τι κάνεις? Μετά τις 7. Τελειώνουμε εμείς μετά τις 7. Θα σε πάρω και θα σε πάω. Πού είπα, Βαλάντο, θα τον πάω. Πού είπα, θα τον πάω. Να φας κάτι γλυκά που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει ποτέ στη ζωή σου. Σίγουρα. 100%. Ναι. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να επισκεφτείτε να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι σε όλα τα ζαχαροπλαστεία υπάρχουν τα συγκεκριμένα γλυκά. Όμως το σοκολά στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη, για να καταλάβετε ακριβώς, μπορείτε να βρείτε. Να σας πω, θα σας τα λέω λίγα-λίγα. Καταρχήν του κιλού, έχεις φάει σου καραμέλας, έχεις φάει ταρτάκι φουντουκιού. Το ταρτάκι φουντουκιού το έχω λατρέψει. Και φυσικά όλα τα κλασικά γλυκά, έτσι. Μπαμπαδάκι, κορδεδάκι, κορμό σοκολάτα. Να, ο κορμό τον βλέπει τώρα, τέλειο. Αυτό ο κορμό σοκολάτα με έχει τρελάνει. Λοιπόν, ταρτάκια φουντουκιού, καραμέλα, φιστίκι, πραλινάκι, μακαρόν, παστάκι σεράνο, λευκή μους με μπράουνις να ζητήσετε του κιλού και θα με θυμηθείτε, θα με θυμηθείτε, θα με θυμηθείτε. Τώρα, μου είχε υποσχεθεί η ορχήστρα μου και ο αγαπημένος Βαγγέλης Αρσένης αλλά και ο Ηλίας Τσαχνάκης. Φλόρ, δώσε σε παρακαλώ πολύ, Φλόρ, το μικρόφωνο στην αγαπημένη ορχήστρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενώ συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνύματα στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική και μην μου στέλνετε προς Θεού στα Facebook, γιατί δεν προλαβαίνω στη διάρκεια της εκπομπής. Είμαστε ζωντανά. 5 και 23, άλλαξε η ώρα, 5 παρατέταρτο βγαίνουμε πια. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα και εγώ πάω σε λίγο να τα διαβάσω. Μου υποσχέθηκε λοιπόν ο Βαγγέλης και ο κύριος Ηλίας ο Τσακνάκης. Κύριε Ηλία, πείτε μου, τι θα κάνουμε? Ναι, θα σας αφιερώσουμε ένα τραγούδι για το γάμο σας. Το λέμε πάντα αυτό για, το για τα ζευγάρια, με τον Βαγγέλη στους γάμους. Αυτό είναι από την Κρήτη, αλλά το κυκλοφορήσαμε εδώ στη Λάρισα και στη Θεσσαλία που πάμε. Πολύ ωραία. Δεν θα το πούμε όλο λόγω τηλεοπτικού χρόνου. Είναι θα μεγάλο. Πούμε... Είναι μεγάλο. Θα πούμε το, μισό λόγω τηλεοπτικού χρόνου. Τρία λεπτάκια, μπράβο, εκεί στα τρία λεπτάκια. Λοιπόν, αφιερωμένο από τον Βαγγέλη τον Αρσένη και τον Ηλία Τζαχνάκη σε μένα και στο Στεφάνι μου μέσα, στο Γιώργο Καλόγερο. Γιωργάκο, άστα όλα και όλα μέσα, γίνεται. Αγάπη μου, αφιερωμένο, πάμε. Το μήνα τον από πάνω, τον από πάνω, αχ τον παραπάνω. Τούτο το μήνα τον από πάνω, τον από πάνω, τον παραπάνω. Άι τον σε βγήκε να κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να γυρίσει. Άι τον σε βγήκε να κυνηγήσει, να κυνηγήσει και να γυρίσει. Δεν εκυνήγα λάγους και λάφια, μόνο εκυνήγα δυο μαύρα μάτια. Δεν εκυνήγα λάγους και λάφια, μόνο εκυνήγα δυο μαύρα μάτια. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα, και πως περνάτε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα, πως περνάτε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα μικιό μου στο παραθύρι. Μαύρα μου μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα μικρό μου στο παραθύρι. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις το νέο, αχ που θα σε πάρει. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις το νιό, αχ που θα σε πάρει. Γαϊτάνι πλέκω, μα δεν αδειάζω, δεν μου βολεί να κουβεντιάζω. Γαϊτάνι πλέκω, μα δεν αδειάζω, δεν μου βολεί να
κουβεντιάζω. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα, και πως περνάνε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια και αγαπημένα, πως περνάνε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα βρετέ μία στο παραθύρι. Μαύρα μου μάτια, κόκκινα χείλη, έβγα βρετέ μία στο παραθύρι. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις τον Γιώργο, αχ που θα σε πάρει. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις τον Γιώργο, αχ που σε πήρε. Να δεις τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις τον Γιώργο, αχ που θα σε πάρει. Ήρωας. Εμένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία, Ευαγγέλη μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ πολύ συγκινούμαι με τέτοια. Και τώρα να σου πω για το ήρωας που λένε, με κοροϊδεύουν οι συνεργάτες, ότι είναι ο ήρωας, λέει ο Γιώργος, που με αντέχει. Δεν πειράζει. Εσύ, Ευαγγέλη μου, το νόμιζες για καλό, αλλά δεν πειράζει. Πού δεν ξέρουν οι τηλεθεατές μου και οι φίλοι μου. Οι φίλοι μου και μοναδικοί, να ο φίλος μου. Δείξτε το φιλαράκι μου. Δείξτε το μαζί με μένα. Θα το δείξω στον αέρα. Ναι, είναι φίλος μου. Αλλά θα αφιληθούμε εμείς. Είναι το φιλαράκι, μόνο αυτό με στηρίζει. Ό,τι και αν λέω και ό,τι και αν λέει και εγώ το υποστηρίζω. Αγάπη μου, σ' αγαπώ. Λοιπόν, άκουστε τώρα να δείτε. Εγώ δεν είμαι ήρεμη. Δεν είμαι εγώ ήρεμος άνθρωπος. Πάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το άρωμά σου παντού. Σας αρωμάτισα. Μην δείξετε, μην δείξετε εκεί. Μην δείξετε, ούτε να σας πει καλησπέρα. Δώσ' μου ένα αντρικό άρωμα που έχει. Που έχω. Μην τη δείξετε. Δώσ' μου. Δεν θα βγείτε να τραβήξετε πλάνα. Κάθισε, αγάπη μου. Έτσι. Πάω στο Βασίλη να τον αρωματίσω. Μάντι, το άρωμά σου παντού. Τέλειο. Θα βγείτε τέλειο. Πάμε να βάλουμε και στο Βαλάντι. Ντιμάκο, έρχομαι. Βαλάντι, σε σένα θα έρθω. Γίνα την κάμερα. Πάμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ζωντανά είμαστε. Πω, μυρωδιές. Άντε, μωρά, βάλουμε και τον Τριζουδάκο λίγο. Έλα, μπορώ έλα. Να μυρίζω, έλα, αγάπη μου, και εσύ. Πίσω από τα αυτή, εσένα, γιατί είσαι ερωτικός. Είσαι ερωτικό αγόρι. Κάνε έτσι με τους λοβούς. Λοβούς, τι είναι η λοβή, δεν ξέρω. Κάνε έτσι. Όχι με τα γάντια που θα μαγειρέψεις, βρε, κάτι να σε κάνω εγώ. Έσταξα μέχρι κάτω. Έλα, πήγαινε τώρα. Τώρα είσαι για μαγειρική. Πάμε τώρα στο κορίτσι μου το πανέμορφο, που χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ κοντά μας. Βάσο Μάντι, Βασούλα μου, μη σηκώνεσαι. Θα κάτσω εγώ δίπλα σου και θα σου δώσω γλυκό φιλί, αγάπη μου. Πόσο χαίρομαι που σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέμη, και εγώ χαίρομαι που είμαστε μαζί. Θα τα πούμε από κοντά, ζωντανά. Τι καταπληκτικό χώρο έχεις ανοίξει. Ναι. Εγώ βέβαια το γνώριζα το μαγαζί της Βάσος, αλλά περισσότερο καθίσαμε και πιάμε ένα καφεδάκι την προηγούμενη εβδομάδα. Και ειλικρινά πρέπει να το επισκεφτείτε. Μιλάμε για το κατάστημα Μάντι που βρίσκεται Δευκαλίωνος 5 στη Λάρισα. Και τι να σου πω τώρα, Βάσο μου, ότι θέλω, μπαίνω μέσα και θέλω να τα αγοράσω όλα. Ότι έκανα μπανάκι αυτή την εβδομάδα με το αφρόλουτρο που μου έδωσες και μοσχομυρίζω συνεχόμενα. Χαίρομαι, Ντέμι, που έδεσε καταρχάς το άρωμα με το pH σου, με το δέρμα σου. Να πούμε τι έχουμε στο κατάστημα. Αρώματα τύπου. Αρώματα τύπου. Και έτσι θέλω να ξεκινήσουμε για τις φίλες που πιθανότητα δεν γνωρίζουν τι είναι τα αρώματα τύπου. Αρώματα τύπου είναι παραδείγματος χάρη τύπου Chanel, τύπου Estée Lauder. Είναι ακριβώς το ίδιο άρωμα με το πρωτότυπο. Απλά η διαφορά είναι ότι εμείς το παίρνουμε από το εργοστάσιο απευθείας και όχι από την εταιρεία. Άρα έτσι έχουμε ένα μεγάλο κέρδος, γι' αυτό και η τιμή μας είναι λίγο. Είναι πολύ οικονομικά και μπορεί να το αγοράσει ο καθένας. Σε ό,τι ML βέβαια θέλει ο καθένας, γιατί έχουμε τα 30, 30, 50 και 100 ML. Ναι, η επιλογή είναι του καθενός του πελάτη. Πολύ ωραία. Να το πούμε μία ακόμη φορά. Τα αρώματα λοιπόν εσείς από πού τα προμηθεύεστε? Τα προϊόντα έρχονται από Γαλλία, από το καλύτερο εργοστάσιο αρωματοποιίας στη Γαλλία. Έτσι, εισάγουμε την εσάν στο έλαιο δηλαδή του αρώματος και με την κατάλληλη επεξεργασία που δίνει ο χημικός μας, το κάνουμε στη μορφή αρώματος. Γι' αυτό και το άρωμά μας είναι παντού πλέον. Και γι' αυτό και κρατάει, ναι. Κρατάει. Έχει αυτό διάρκεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας λέω αλήθεια και το γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, ότι εγώ τα συγκεκριμένα αρώματα δεν τα είχα δοκιμάσει ποτέ. Τα δοκίμασα λόγω της γνωριμίας μας. Ναι. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, και το έλεγα και στην Βάσο μέσα στην εβδομάδα, αλλά της το είπα και πριν ξεκινήσουμε, είναι ότι
έβαλα το συγκεκριμένο άρωμα. Δύο ψεκασμούς, έναν από εδώ, έναν από εκεί. Δεν έβαλα λαιμό. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Μυρίζει καταρχήν κορίτσια. Ακριβώς το ίδιο. Και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, καλά το ζακετάκι που φορούσα εκείνη την ημέρα, μοσχομυρίζει. Αλλά και μετά που έκανα ένα ντουζάκι, ότι αφού βγήκα από τον ντουζ, πάλι έμεινε η μυρωδιά. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που θέλει να θα πούμε αμέσως τώρα είναι ότι είναι άρωμα. 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 Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, Ντέμι μου, επίσης με το ίδιο άρωμα μπορούμε να κάνουμε και κρέμες σώματος. Body, βεβαίως, και κρέμες σώματος και αφρόλουτρο. Να το κάνουμε πιο ενισχυμένο, δηλαδή να το δώσουμε ενίσχυση το άρωμα. Να πούμε τα προϊόντα που θα βρείτε. Ναι, θέλω. Body lotion. Body lotion, κανονική κρέμα σώματος, είναι άοσμα αρχικά και με το άρωμα που επιλέγει ο πελάτης μπαίνει εσάνς μέσα και αρωματίζεται. Πολύ ωραία. Body butter είναι αυτό το προϊόν. Πιο λιπαρό, για πιο φυτετωμένα δέρματα, δίνουμε περισσότερη ενυδάτωση. Επίσης με το άρωμα της επιλογής μας. Body mist, πιο ελαφρύ προϊόν. Περισσότερη περιεκτικότητα σε νερό, είναι πιο δροσερό, να το πω έτσι. Έτσι και αυτό αρωματισμένο. Massage oil. Massage oil, επίσης και αυτό με το άρωμα, που επιλέγουμε, ναι, και αφρόλουτρο κρέμα body shimmer. Και αυτό που εγώ θέλω να πω και να το συζητήσουμε και μαζί είναι ότι από τη στιγμή που αγοράζω ένα άρωμα τύπου, με τα λεφτά που θα αγόραζα ένα κανονικό άρωμα, το πρωτότυπο, σε αυτή την περίπτωση τώρα, εγώ μπορώ να έρθω στο κατάστημα, Δευκαλύωνος 5, και να πάρω όλη τη σειρά. Δηλαδή να το ξεκινήσω από αφρόλουτρο, να πάω στην body lotion. Τι άλλο ξανά πες, θα μου βάσω. Αφρόλουτρο, Saul Gel, body lotion, body lotion, body butter, body mist, massage oil, body lotion με glitter, body shimmer δηλαδή. Όπου αυτά με τα glitter σε λίγο θα το ανοίξουμε και θα βάλουμε λίγο επάνω μας. Έχει πολύ καλή λάμψη, είναι. Τώρα, αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ και το έχουμε όλοι, τις μυρωδιές, τις έχουμε συνδυάσει με περιόδους της ζωής μας. Με κάποιους ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει. Μπράβο, ναι. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, όταν μυρίζουμε ένα άρωμα, μπράβο, εγώ όταν μυρίζω, δεν θα πω πια γιατί δεν κάνει, όταν μυρίζω ένα συγκεκριμένο άρωμα που το έβαλα και στο κατάστημα, μπορείτε να πάτε και θα σας τα πει Βάσο στο κατάστημα Μάντι, εδώ στη Λάρισα, λοιπόν, μου θύμισε τα χρόνια μου στο Λύκειο και λίγο μετά. Λοιπόν, και είναι πολύ ωραία χρόνια. Όμως, εκτός ότι θέλουμε να μυρίζει πολύ ωραία και ο άντρας μας και όλα αυτά, ο σύντροφός μας, ο φίλος μας. Τις κρέμες μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο άντρας, έτσι. Δεν είναι μόνο για τις γυναίκες. Βάσει του αρώματος που φοράει ο αρώματος, ναι, μπορεί να πάρει και τις κρέμες σώματος και το αφρόλουτρό του και το aftershave του. Aftershave, πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πεις για το aftershave. Ναι. Aftershave balm. Με τα τοξίνισμα, ενυδάτωση της περιοχής του προσώπου, με το άρωμα που επιλέγει, που φοράει ο καθένας. Αρωματίζεται και αυτό με το έλαιο, με την εσάν και είναι έτοιμο για χρήση. Πολύ ωραία. Όπως επίσης θέλω τώρα, γιατί και τα κορίτσια και τα αγόρια, πάντα το αυτοκίνητό τους θέλουν να μυρίζει όμορφα. Πολλές φορές βάζουμε και αυτά έτσι τα δεντράκια που δεν μου αρέσουν καθόλου. Οπότε θα βάζουμε το άρωμα που φοράμε. Τα μπουκάλια είναι μπροστά. Είναι ακριβώς επάνω στο αυτοκίνητο. Ναι, είναι επάνω στο αυτοκίνητο. Μπράβο. Άρωμα λοιπόν μπορούμε αυτοκίνητο. Να το έχουμε, ναι, και στο αυτοκίνητο όπως και στο χώρο μας και στο σπίτι μας. Όπως θέλουμε να μυρίζουμε και εμείς το ίδιο άρωμα και το αυτοκίνητό μας είναι αρωματισμένο. Με το ίδιο άρωμα έτσι μπορούμε να αρωματίσουμε και το χώρο μας. Το χώρο, παιδιά. Οι συσκευασίες αυτές του χώρου εμένα με έχουν τρελάνει. Εγώ να σας πω ότι έχω πάρει αυτή για το σπίτι. Και μου σχομυρίζει όλο το σπίτι. Μόλις μπαίνεις δηλαδή και ανοίγεις την πόρτα, όλο το σπίτι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Βασούλα μου, θέλω σε επόμενη εκπομπή οπωσδήποτε, γιατί τώρα που έχω πάνω μου τα αρώματά σου, δεν σε αφήνω να φύγεις. Θα είσαι εδώ κάθε Σάββατο. Εδώ λοιπόν, θα είμαστε, θα τα λέμε, θα τα εξηγήσουμε και αναλυτικά. Θα τα εξηγήσουμε, ναι, και αναλυτικά. Ένα-ένα ακριβώς. Εσείς όλοι θέλω να επισκεφτείτε το κατάστημα που βρίσκεται Δευκαλύωνος 5. Θα το καταλάβετε και θα σας πάρει το άρωμα και θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Κατάστημα Μάντι Δευκαλύωνος 5 και φυσικά, επειδή δεν το έχω στην οθόνη, καθίστε να σας διαβάσω και ένα τηλέφωνο για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε να ρωτήσετε στο 2410-259-354. 2410-259-354. Βάσο μου, επειδή ήταν η πρώτη μας παρουσίαση, μήπως ξέχασα όμως να αναφέρω κάτι που έπρεπε να πούμε. Α, ξέρεις τι θέλω να πούμε πριν κλείσουμε. Ότι για αυτά, ότι είναι μέσα στις γυάλες. Είναι μέσα στις γυάλες. Και να δείξουμε εδώ μπράβο. Είναι το άρωμα. Ωραία. Το άρωμα είναι έτοιμο μέσα στις φιάλες. Έρχεται ο πελάτης στο κατάστημα, επιλέγει το μέγεθος, το ml που θέλει να αγοράσει και έτσι
με το βρυσάκι γεμίζουμε το μπουκάλι του, 100 ml, 30 ml και το 50 ml. Πολύ ωραία. Και τώρα για τα Χριστούγεννα, όσο πλησιάζουν, θα σας το κάνω και θέματα Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τι ωραίες συσκευασίες θα έχετε για να βάζετε το άρωμά σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και θα γυρίσει ο Βασίλης. Πολλά σχέδια. Πάρα πολλά σχέδια. Θα τα βρείτε όλα στο κατάστημα Μάντι. Λοιπόν, κοιτάξτε, κορίτσια μου, κόσμημα μόνο να το έχεις επάνω στον καθρέφτη σου. Έτσι και να περιποιείσαι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Ντέμι. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα λέμε από κοντά κάθε Σάββατο. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κάνουμε και πολύ καλή παρέα. Θα τη δώσω ένα ακόμα φιλί, έτσι. Ένα ακόμα φιλί, αγάπη μου. Σήκω. Μουα, μουα. Πολλά, πολλά φιλάκια. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Που σε είδα, όχι σε γνώρισα, που σε είδα εδώ κοντά μου τηλεοπτικά. Εντάξει. Το άρωμά σου παντού, λοιπόν, εδώ στείλει κάθε Σάββατο. Και το άλλο Σάββατο θα σας κάνω. Θα μου στέλνετε εσείς μήνυμα. Και δεν τη ρώτησα τη βάσω, αλλά δεν θα μου αρνηθεί σε καμία περίπτωση. Θα δώσουμε δωράκια. Θα δώσουμε δωράκια σε όλους εσάς. Α, και τώρα που είπα δωράκια, σε λίγο θα σας κάνω και την κλήρωση για το χαλί. Να δούμε ποιος από εσάς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εκατοντάδες μηνύματα. Γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση στο mail που δεχθήκαμε τόσα μα τόσα πολλά. Πώς το λένε, mail. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Μου δίνετε λίγο χρόνο για μπράβο, να κάνω την ανανέωση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα like της σελίδας. Ορχήστρα! Όχι ακόμα, σένα θέλω ακόμα, θα σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ πότε. Λοιπόν, ορχήστρα, ελάτε παρακαλώ πολύ. Τι ώρα είναι? Α, 6 παρά 20 που κοντεύει. Παιδιά, πέρασε η ώρα, Τέλειο. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, τι θα μου πείτε τώρα? Την καλησπέρα μας, μέχρι να το σκεφτεί ο Βαγγέλης, την καλησπέρα μας θα πούμε στη σελίδα και στο φίλο μου το Μάκη. Καλησπέρα Ντέμι από Άνω Καλαμπάκα, πάντα όμορφη, θα ήθελα το τραγούδι Κοντούλα Αναστασία, Αναστασιά, Κοντούλα Αναστασιά, Αναστασία την έκανα την Αναστασιά. Λοιπόν, Κοντούλα Αναστασιά, καθίστε να δω τι άλλο μου λέει, το αφιερώνω στα ξαδέρφια μου που βλέπουν στη Γερμανία, στην Νιρεμβέργη. Καλό απόγευμα. Πολλά φιλιά σε όλους τους τηλεθεατές μας μέσω ίντερνετ www.astratv.gr και πολλά φιλιά και αγάπη στην Γερμανία. Ο Θεόδωρος μου στέλνει καλησπέρα, Ντέμι από Βόλο. Καλή εκπομπή, καλή διασκέδαση σε όλους. Ο Γιώργος, γεια σου Ντέμι μου, καλή εκπομπή να έχουμε. Όποια ώρα και αν είναι εκπομπή, εμείς θα τη βλέπουμε. Σας ευχαριστώ τηλεθεατές μου. Με συγκινείτε αλήθεια πολύ και το ξέρετε ότι το λέω ειλικρινά. Λοιπόν, η Αθανασία, καλησπέρα Ντέμι μου, κούκλα είσαι. Να προσέξεις τη Βάσο. Τη Βάσο είναι φίλη μου, την αγαπώ. Τη Βάσο, τη Μάντι. Εδώ θα την έχω κάθε Σάββατο. Λοιπόν, το κορίτσι μας, πολλά φιλιά από Ελευθερέ Λάρισας. Καλησπέρα Ντέμι μου, είμαι η Αναστασία Κακούσιου και θέλω να αφιερώσω στον άντρα μου το μια νύχτα. Ρε παιδιά, να πω λίγο το μια νύχτα γνωριστήκαμε. Αρσένης, Βαγγέλη, να πω μόνο αυτό λίγο το μια νύχτα. Το έχω, το μια νύχτα γνωριστήκαμε. Και το άλλο που μου έρχεται για τη Γερμανία. Και το άλλο. Και το άλλο. Θέλω τώρα, επειδή. Και εμείς δεν το αγαπάμε το τραγούδι το μια νύχτα γνωριστήκαμε. Το αγαπάει ο Τερζούδης, δεν ξέρω τι του θυμίζει. Το μια νύχτα γνωριστήκαμε. Πάντα μου λέει Ρεντέμι, θα το πούμε, θα το πούμε. Λέω Ρεντέμι, άμα θα μα το πει, ορχήστε να το πει. Λοιπόν, θέλω το μια νύχτα γνωριστήκαμε και ποιο άλλο μου ζήτησε. Είναι Ρεβέργη, τι μου ζήτησε είναι Ρεβέργη. Την Αναστασιά, την Κοντούλα. Μπράβο. Λοιπόν, έλα Κοντούλα Αναστασιά και μια νύχτα γνωριστήκαμε. Αφιερωμένο για τις παρέες μου εκεί. Και πάμε, πάμε, πάμε. Μόνο αυτά τα δύο θέλω τώρα. Γνωριστήκαμε και ερωτευτήκαμε. Ήταν νύχτα μαγεμένη για μας τους δυο ερωτευμένοι. Νύχτα όλο με φιλιά μες στη δική σου αγκαλιά. Με τα σπίτια μου φωτιά αγαπηθήκαμε τρελά. Νύχτα γνωριστήκαμε και ερωτευτήκαμε. Ήταν νύχτα μαγεμένη για μας τους δυο ερωτευμένοι. Σε εσένα ορκιζόμουν, μην τελείωνε ποτέ μου. Νύχτα όλο με φιλιά, με τη δική σου αγκαλιά.
ερωτευτήκαμε, ερωτευτήκαμε. Ήταν νύχτα μαγεμένη για μας τους δυο ερωτευμένοι. Άιντε τι να το κάνω, τι να το κάνω το τονιά. Φιερωμένος, Γερμανία, ουμα ουμα. Άιντε τον ερήμο το τόπο, ουρε καημένη Αναστάσια. Ερήμο τον τόπο, ουρ φεύγος αφήνω για. Θα κλαις. Άντε θα πω μακριά στα ξένα, ωραία μανούλα μου γλυκιά. Αχ, θα πω μακριά στα ξένα, ωραία φεύγω. Φιλόγια. Έτσι όπου λέει Βασίλη. Άιντε θα κάνεις χρόνο, θα κάνεις χρόνο να με δεις. Όμενος να φανταμώσει καημένη Αναστάσια κα. Όμενος να φανταμώσει, ρε φεύγω σ' αφήνω για. Άιντε θα σκάσει πάντα, θα σκάσει άντε ρωτώντας για τεμένα, άντε μανούλα μου γλυκιά. Αχ, ρωτώντας για τεμένα, ρε νέλα και εσύ κοντά.
Δημάκο, ετοιμάσου, έρχομαι για να μαγειρέψεις 2,5 λεπτά. Αλλά δεν έρχομαι ακόμη. Ξαποσταίνω εδώ. Λοιπόν, καθίστε να δω τα μηνύματα, παιδιά. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Κουραστική έχω καταντήσει. Ο Δημήτρης το διάβασα. Η Έλενα. Καλησπέρα, Έλενα μου. Ο Δημήτρης, θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι, την Τριανταφυλιά. Καλησπέρα, Ντέμι μου στέλνει. Η Ευαγγελία. Ντέμι μου θεάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγελία μου. Θέλω το δε θέλω παντριά και λίγο καγκελάκια μωρέ. Σήμερα παιδιά καγκέλια θα σας παίξω, έχω πολύ καιρό. Το καγκελάκι θα σας το παίξω σήμερα να κουνήσουμε τα κορμιά μας, δεν γίνεται, μου έχει λείψει. 1,5 μήνα από την εκπομπή δεν το έχω παίξει. Άμα δεν παίξω και καγκελάκι, ενώ εσύ τώρα κυρία μου συντονίσου, γιατί θα αγοράσεις παπούζια για το παιδί σου. Εντάξει. Τρουμπούκι.gr σε λίγα λεπτά παρακαλώ με παιδικό. Η Αγλαία θα είναι κοντά μας και για το αγοράκι, για το κοριτσάκι, τε χαμός θα γίνει. Πήγε το χεράκι μου λίγο στην τούρτα, πέρα κατά λάθος, αλλά αυτή η τούρτα είναι φανταστική. Όχι, όχι, βαλάτε το δικό μου το κομμάτι, πείραξα. Μην αγχώνεστε καθόλου. Σοκολάτα, καλύτερα γλυκά. Τέλειο αυτό να μιλάω και να τρώω. Να, αυτό το κομμάτι δεν το φάει κανένας. Έλα, αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι δεν δικαιούμαι σαν παρουσιάστρια. Μόνο αυτό το αγόρι μου δίνει το κομμάτι του. Οι άλλοι θέλετε να τα φάτε. Ευχαριστώ, Βασίλη. Δύο τα κομμάτια που θα πάρω. Λοιπόν, άρα η Ευαγγελία. Ευαγγέλη, τα θυμάσαι τα τραγούδια που μας ζητάνε. Τα θυμάσαι εσύ. Το δεν θέλω παντριά θέλουν, τα καγγέλια θέλουν. Αν είναι παντριά, για να μην θέλει παντριά. Την Τριανταφυλιά μου ζητήσανε. Η Μέρη, καλησπέρα. Ντέμι μου με υγεία και χαρά. Είμαι η Μέρη και θέλω ένα τραγούδι για την κόρη μου, την Κάλλη, τη Ζαχαρούλα. Παιδιά, τη Ζαχαρούλα. Η Ζαχαρούλα μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Τη Ζαχαρούλα θα την πούμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου τώρα στον Ηλία. Ηλία μου, όλη η εκπομπή αφαιρωμένη. Inbox έχω πάει. Τι να πρωτοπάω. Στον Κωνσταντίνο όμως, γιατί νομίζω ο Κωνσταντίνος είναι από Σουηδία, παιδιά. Στον Κωνσταντίνο. Θα δώσω κατά χαιρετίσματα, όλα θα τα πω. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα, ντέ μου. Θέλω να αφιερώσω το τραγούδι Αγάπη ξημέρωσε, φεύγω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Σήμερα να σου πω κάτι. Το Αγάπη ξημέρωσε, φεύγω. Με αυτό θα ξεκινήσεις, γιατί μου αρέσει και εμένα. Τέλειο. Αν έκανα εκπομπή μόνο για μένα, θα σας έλεγα τα τραγούδια που ακούω μόνο εγώ και θα θύμωνον όλοι οι άλλοι. Καθίστε εδώ. Φιλιά στο Γιώργο να στείλω το Σταματόπουλο. Καθίστε να δω πολύ γρήγορα, παιδιά. Κωνσταντίνα, γεια σου, Ντέμι μου. Θα ήθελα το τραγούδι Ξανθέ μου, Άγγελε, Αγναντερό Καρδίτσας. Θεόδωρος, καλησπέρα από Γερμανία. Παιδιά, σήμερα έχω πάρα πολύ Γερμανία. Ντίμι, μπορείς να επανέλθεις στην τάξη. Είμαι στον αέρα και μιλάω με τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ. Πού ξελογιάζεσαι πάλι. Να αφιερώσεις. Να μην δίνεις αφιερώσεις, περίμενα. Λοιπόν, η Γερμανία. Λοιπόν, καλησπέρα από Γερμανία. Χαιρετισμού σε όλους, Ντέμι μου. Πολλά φιλιά στον ξάδερφό μου, Βασίλη Κιτσόπουλο. Τα φιλιά μου να στείλω σε όλη τη Γερμανία. Σήμερα έχουμε χτυπήσει κόκκινο στη Γερμανία. Σηκώστε το τηλέφωνο, Φώτης. Αυτός ο Βαγγέλης ο Αρσένης που με ρωτάτε, για εσάς που μας βλέπετε από Θεσσαλονίκη, είναι από Ελασσόνα. Τι έχω εγώ, ό,τι και ό,τι. Λοιπόν, τώρα φεύγω. Πω, πήγε παρά 10 πλησιάζει. Δεν μου φτάνουν οι ώρες της εκπομπής. Τηλεθεατές μου, γιατί υπάρχει κάποιος κόσμος σε κάποιες περιοχές Θεσσαλίας που δεν διαβάσαν εφημερίδα, που δεν είδαν τα τρέιλερ. Η ώρα της εκπομπής έχει αλλάξει. Μην νομίζετε ότι είμαι τώρα 3 λεπτά στον αέρα. Τώρα θα γυρίσουμε όλοι τα ρολόγια. Είμαι στον αέρα από τις 5 παρά 20 σχεδόν. Παρατέταρτο θα πέφτει σήμα, αλλά εσείς από και μισή να είστε συντονισμένοι για να είμαστε σίγουροι και σωστοί. Έχει αλλάξει η ώρα της εκπομπής. Για εσάς τους φίλους λοιπόν που συντονιστήκατε τώρα που δεν είχατε μάθει ότι αλλάξαμε, είμαστε ήδη 1 ώρα και 5 λεπτά στον αέρα. Κάθε Σάββατο θα είμαστε την ίδια ώρα. Από τις 5 παρά 20 εσείς θα είστε συντονισμένοι εδώ. Δημάκο, τύλιξε το αρνί, γιατί λοιπόν, δεν σε βλέπω να κάνεις τίποτα. Δεν βλέπω να τρώμε τίποτα πάλι εδώ. Ναι. Ξεκινάω. Καταρχήν θα βάλω την μουστάρδα. Έχουμε ανοίξει το αρνάκι, έτσι, είναι χεράκι. Πέστε το κρεοπόλι, τον κύριο το Δημήτρη. Θα κάντε πείτε κοντινό στον Τερζούδη, άντε να κερδίσει και αυτό ένα κοντινό. Κάντε το, ναι, ένα, ναι, κοντινό. Ναι, 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 ευχαριστώ. Συμπάθεια, είναι από τα χαπάκια αυτό ή... Όχι, παιδί μου, κάντε κοντινό στον Δημήτρη. Μάλιστα. Για πες, λοιπόν, Δημάκο, τι άλλο βάζουμε μέσα. Ξεκινάω. Αρίφω μουστάρδα. Ναι. Ρίχνω, έχω βάλει εδώ τις μελιτζάνες. Έχω την, τη γέμιση. Αφού ρίξω και λίγη πάπρικα πάνω, έτσι. Μίλα, καλά, κάνουμε ρολό. Μετά μου λένε εμένα δεν μιλάω πάνω στην μαγειρική. Συνεχόμενα, παρακαλώ, ναι, το αρνί, ναι, ναι, το πασπαλίζουμε, ναι, ναι, έτσι όμορφα και καλά. Περίμενε, περίμενε. Ναι, Δημήτρη. Λοιπόν, βάζουμε, απλώνουμε τις μελιτζάνες. Έχουμε βάλει αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και μουστάρδα. Ναι. Τώρα έχουμε τηγανίσει μελιτζάνες, σελωρίδες. Τις απλώνουμε και εδώ μέσα στη γέμιση που ωραία θα κάνουμε. Και μετά έχουμε φτιάξει επίσης πάλι με μελιτζάνες και φέτα που θέλουμε τυριά μέσα για κάτι αλμυρό. Τέλεια. Την οποία θα την απλώσουμε και αυτό μόλις τώρα. Αυτή θα είναι η γέμιση μας για το αρνάκι, ρολό. Mm-hmm. Ορίστε.
Ρίχνουμε και λίγο από αυτό μέσα, έτσι το σκοτάμε. Αυτό φούρνο πάνω. Θα το κάνεις. Ορίστε. Αυτό φούρνο θα το ψήσεις. Ναι. Αυτό θα το σοτάρουμε λίγο στο τηγάνι να πάρει την κρούστα που θέλουμε. Πολύ ωραία. Και μετά θα το βάλουμε στο φούρνο. Λοιπόν. Τσα! Πολύ ωραία, σε μόνο. Ναι. Δεν θέλω παρακαλώ και κατάχρηστο χρόνο. Σήμερα έτσι. Τύλιξε λοιπόν. Το, τύλιξε το, γιατί θα πάω σε πρώτα και απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Έτσι, το ρολό. Ωραία. Σιγά σιγά να μας φύγει, θέλουμε σφίξιμο και επίσης θα το δέσουμε αυτό. Λοιπόν, εδώ μας άνοιξε λίγο. Ορίστε. Δεν θα έτοιμο το βάλεις το ρολό. Κάποιο σελοφάν, κάτι. Όχι, κάτι. Θα το βάλω σπάγκο, θα το δέσω. Ωραία. Έτσι, πάρε εσύ το πιάτο. Πού να το πάω? Από κάτω, βάλ το πίσω. Σου φύγε η μελιτζάνα. Τρώγεται. Ποια? Η μελιτζάνα μέσα. Τρώγεται, μαζί με τη φέτα. Είναι έτοιμη. Ναι. Ή θα μου πει κρατάει λίγο, γιατί θα την ψήσουμε ούτως ή άλλως στο φούρνο την μετά. Την ξεαλμύρισες. 20 λεπτά. Την ξεπίκρισες, όχι, δεν είναι μπακαλιάρος. Την ξεπίκρισες. Ρίχνουμε το αλάτι μόνο και μόνο, είπαμε, για να διώξει, να αποβάλει τα υγρά και την πικράτα της μελιτζάνας. Περφέκτο. Έτσι, εδώ τι θα κάνουμε το τώρα πριν το δέσουμε. Το βάζω ναι. Εδώ επί ευκαιρία που έχουμε και το βουτυράκι και το φρέσκο το special, αλείφουμε το ρολό μας. Αυτές είναι ροχίτσι, είναι τα λεφτά. Ναι. Έχεις άπλυτα μέσα, χαμός, έτσι. Στο άπλυτο. Έρχεται κόσμος ξαφνικά στο σπίτι, κλείνεις τις πορτούλες. Τσακ, ούτε καταλαβαίνουν τι άπλυτο υπάρχει από κάτω, ούτε τίποτα. Θες να σου σε βοηθήσω κάπου, να σου δώσω μεταψύ. Είμαι έτοιμος. Όχι, εγώ θα το δέσω πρώτα. Θα το δέσω και μετά. Κάντε ό,τι θες. Εντάξει. Να. Λοιπόν, έχουμε βάλει σπάνω. Μέσα, είπαμε, μελιτζάνες και φέτα. Έχω το σπάγκο εδώ αριστερά σου. Πούντος. Εδώ αριστερά. Ναι. Έτσι, θα το κόψουμε σε κομματάκια, θα το δέσουμε. Ωραία. Λοιπόν, έχω και το ψαλίδι εδώ μέσα. Πού? Εδώ. Ωραία, δες το μόνο σου να σου πω κάτι. Όχι στις νοικοκυρές, λίγο πολύ. Ξέρουμε και δένουμε. Έτσι, μπράβο, θα το δέσω και όταν θα σου πω εγώ. Οι νοικοκυρές λύνουν και δένουν στα σπίτια τους. Ποιος το κάνει? Περίμενες τώρα αυτό. Ήδη στρεμιτά μιλάμε για τον ήρωα. Παθαίνω κάποιες κρίσεις ευφυΐας. Ναι. Τώρα το σκέφτηκα και αυτό. Είναι τα χαπάκια. Σε σταμάτα, βρε παιδί μου. Πάντα. Από το πράγμα. Λοιπόν, γεια σου, Ντιμάκο. Πόση ώρα το ψήνεις, στους πόσους βαθμούς? 180 βαθμούς, το ψήνουμε γύρω στη 1,5 με 1 ώρα και 45 λεπτά το κρέας, αναλόγως βέβαια το πόσο μεγάλο είναι, έτσι. Πολύ ωραία. Σε λίγο θα έρθω για το αρνάκι, όπως επίσης κυρίες μου και νέα μου ζευγάρια, μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί σε λίγο θα σας δείξω 4 υπέροχα μοντέρνα χαλιά Τεχεράν, που μπορείτε να τα βρείτε μόνο στο κατάστημα της Τεχεράν, στην Λάρισα. Εγώ έχω πολύ μικρό δείγμα, γιατί στην Τεχεράν μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες χαλιά για το κάθε σπίτι και σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολλές ευκολίες πληρωμής. Όμως θα μου επιτρέψετε να πάω κοντά του, γιατί είναι ο άνθρωπος που με έχει σώσει, τουλάχιστον εμένα. Καλησπέρα, αγαπημένα Τάσο Σιδέρη. Θα σου δώσω ένα γλυκό φιλί. Καλώς όρισες. Κάθισε. Λοιπόν, για άλλο ένα απόγευμα. Το συμπλήρωμα διατροφής αυτό μου έχει φτιάξει τη ζωή. Λοιπόν, καθίστε να πάρω λίγο και τα χαρτιά μου, γιατί είναι και ένα αντικείμενο που χρειάζεται χαρτιά, έτσι, να μην το φανώ το λέω αυτό. Λοιπόν, Τάσο μου, θέλω να υπενθυμίσουμε, εμείς τα είπαμε και το προηγούμενο Σάββατο, να υπενθυμίσουμε όμως στους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν για τα συγκεκριμένα τρία προϊόντα, Serian, Day, Night και Chrono, φυσικά μιας εταιρείας, κολοσσός το είδος της, της Pierre Fabre, παρακαλώ πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω όμως να μου περιγράψεις λίγο τα τρία αυτά προϊόντα και μετά θα μπούμε στη συζήτηση για το... Έχω εγώ περισσότερο άγχος, δίνω πανελλήνιες αύριο, σε ποιο συμπλήρωμα από τα τρία πηγαίνω. Έχω αϊπνίες, σε ποιο από τα τρία πηγαίνω. Λοιπόν, θέλω όμως να μου εξηγήσεις αυτά τα τρία συγκεκριμένα προϊόντα. Πρέπει βέβαια να σου πω και τη δικιά μου εμπειρία. Μετά την πρώτη μας εκπομπή, την προηγούμενη εβδομάδα, σπάσαν τα τηλέφωνά μου από φίλους και γνωστούς, ο καθένας με το πρόβλημά του εντός και εκτός εισαγωγικών. Ναι. Οπότε πλέον είναι ανάγκη να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο σε ποιους αφορούν, ποια είναι τα πρώτα σημάδια, τα πρώτα συμπτώματα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αρχίζει και χρονίζει το άγχος μας και πρέπει να το καταλάβουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως να δούμε ποιους αφορούν, αν και τελικά το μεγαλύτερο ποσοστό μας αφορούν όλους. Γιατί πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία λέει ότι το 2020 οι ψυχιατρικές ασθένειες τύπου κατάθλιψη και άλλα θα είναι η νούμερο 2 παγκοσμίως μετά τα καρδιαγγειακά. Έχει πλέον πάρει τη μορφή επιδημίας. Τώρα όσον αφορά για το άγχος, προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε επιφανειακά την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
Τελικά όμως επιγραμματικά πιστεύω έτσι διαφωτίσαμε τον κόσμο ως προς το τι είναι το άγχος. Είναι κάτι το φυσιολογικό. Απλά στη σημερινή κοινωνία γίνεται συνέχεια, γίνεται μονίμως. Και στον καθένα να εμφανίζεται εντελώς διαφορετικά. Γιατί ακριβώς. Ο καθένας μας έχει διάφορα προβλήματα. Εμένα μπορεί να με προβληματίζει η δουλειά μου, μπορεί να με προβληματίζει το σπίτι μου, μπορεί να με προβληματίζει στον καθένα η σχέση του, οτιδήποτε. Άρα και δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Η πεθερά του, σωστό γι' αυτό. Μπορεί να σε προβληματίζει η πεθερά σου. Πρέπει να πω ότι η πεθερά μου ίσως είναι από τους λίγους ανθρώπους η οποία λειτουργεί αγχολητικά. Έτσι, να ναι. Το πούμε, ναι. Γενικά, όχι, κοίταξε, οι πιο σύγχρονες πεθερές είναι καλές όλες. Παλιές ιστορίες είναι αυτές που ακούγαμε, πιστεύω. Ναι. Έχουν δαιμονοποιηθεί όμως. Λοιπόν, εμείς τώρα σας περιγράφουμε για τα προϊόντα Serian που μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα φαρμακεία, σε όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο από όπου και μας βλέπετε, είτε από Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, είτε στην Εύη, αλλά και στη Χαλκιδική που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι συμπληρώματα διατροφής. Με ποιο θες να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε από παραδείγματα που είχα από τηλέφωνα. Πολύ ωραία. Παράδειγμα. Ένας φίλος μου, ο οποίος είναι επαγγελματίας αθλητής, mm-hmm. με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Ρε Τάσο, έχω τρομερό άγχος, έχω τρομερό στρες που έχει να κάνει κάτι παραπάνω από την άσκηση και από την προπόνηση. Ναι. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ». Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι μετά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς του Σότσι που έγιναν στη mm-hmm. Ρωσία, έγινε μία μελέτη όσον αφορά τους αθλητές του δίαθλου. Το δίαθλο δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, μπορεί να το έχουμε δει στο Eurosport ή κάπου αλλού. Είναι ένας μαραθώνιος σκι mm-hmm. Και έχουν και ένα όπλο στην πλάτη που σκοπεύουν ένα στόχο. Μα δεν το ήξερα ότι είναι ναι. αυτό. Συνήθως στις βόρειες χώρες. Είναι όμως Ολυμπιακό άθλημα. Αυτοί οι αθλητές τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν? Έχουν μια πολύ μεγάλη καταπώνηση, γιατί είναι πολύ μακρύς ο αγώνας δρόμου με το σκι. Αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασμό και με το στρες του αγώνα, πρέπει να ηρεμήσουν κάποια στιγμή για να μπορέσουν να στοχεύσουν. Αυτοί είχαν τρομερό πρόβλημα λοιπόν διαχείρισης του άγχους. Δόθηκε το Serian Day. Το έχουμε δει στον αέρα ήδη, ναι. Το έχουμε δει. Και βελτιώθηκε η απόδοσή τους μετά από ένα μήνα στο 75%. Είναι εκπληκτικό το ποσοστό. Σχεδόν δηλαδή διπλασιάστηκε η απόδοσή τους. Γιατί μπόρεσε ο οργανισμός τους να διαχειριστεί το άγχος. Τώρα, εγώ να έρθω όμως και σε αυτούς που δεν μπορεί να μην δεν είναι αθλητές και εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας προβληματίζει η καθημερινότητα, η δουλειά σας και το πρωί θέλετε έτσι να φύγετε με περισσότερες βιταμίνες από το σπίτι σας και πιο δυνατή και πιο ορεξάτη και πιο χαμογελαστή. Γιατί δεν πρόκειται ούτε για κανέναν. Δεν σας προκαλεί εθισμό, αλλά ούτε και καταστολή. Πάμε στο ημερήσιο, στο Day, Serian Day. Λοιπόν. Τώρα, εγώ που έχω, όπου χρησιμοποιώ εγώ για να μην παρεξηγηθώ, γιατί με ρωτούσαν εγώ στην προηγούμενη εβδομάδα, Ντέμι, τα έχεις όλα αυτά που έλεγες και λέω, χρησιμοποιώ εγώ, γιατί, παράδειγμα για τους τηλεθεατές μας. Υπάρχει κόσμος που το βράδυ δυσκολεύεται να κοιμηθεί. Έχει πάρα πολύ υπερένταση, τον προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Εκεί σε ποια λύση καταφεύγω, Τάσο? Καταφεύγω στο Serian Night. Είναι το κατά βάση υπναγωγό, το οποίο έχει και μελισσόχορτο μέσα. Είναι το γνωστό ήπιο κατευναστικό χαλαρωτικό. Μελισσόχορτο βράζω και το πίνω σαρόφημα για να καταλάβεις. Είναι ευεργετικό. Οι παλιές γιαγιάδες τα δίναν στα βρέφη για να μπορέσουν να ηρεμήσουν. Και εκεί πηγαίνουμε λοιπόν στο Serian Night. Τώρα, έχω πολύ κόσμο και εσύ ιδίως το αντιμετωπίζεις καθημερινά στο εργασιακό σου περιβάλλον, που αντιμετωπίζουν αυτές τις λεγόμενες κρίσεις πανικού. Mm-hmm. Εκεί πηγαίνουμε σε ένα συμπλήρωμα διατροφής, εντελώς διαφορετικό, Τάσο. Ναι, εκεί λοιπόν θέλουμε μία άμεση δράση. Και θέλουμε και μία, και δεν υπόκειται σε μία χρονιότητα, δηλαδή μας πιάνει στιγμές. Όντως. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα κατεπίκληση που λέμε, δηλαδή εκεί τότε που το χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν η φαρμακοτεχνική μορφή έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να δρά άμεσα και να μας βολεύει κιόλας. Εκεί δημιουργήσαμε λοιπόν το Serian Chrono, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά είναι καραμελίτσες, τις έχει ο καθένας στην τσέπη. Πριν από τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι μια πτήση με αεροπλάνο, μπορεί να είναι εξετάσεις για τα παιδιά, γάμος, κηδεία, οτιδήποτε θα μας στρεσάρει. Πιπιλάμε δύο καραμέλες. Εγώ πρέπει να σου πω ότι στην προηγούμενη εκπομπή πήρα τρεις. Τρεις, είδα. Δεν ξέρω αν με έπιασε. Ήσουν μια χαρά, ήσουν πολύ νυφάλιος. Και αυτό που θέλω. Άρα πηγαίνουμε στο Chrono. Αυτό εγώ που θέλω να τονίσω σε όλους τους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν είναι ότι εμείς αναφερόμαστε σε όλους εσάς που έχετε επισκεφθεί τον γιατρό σας και σας έχει διαγνώσει ότι είναι απλό άγχος, ότι είναι κρίση πανικού. Από εκεί πέρα, όταν αισθανόμαστε κάποια πράγματα, πηγαίνουμε στο γιατρό μας, το συμβουλευόμαστε.
πάνω απ' όλα. Και μετά, αυτό που εμείς παρουσιάζουμε μέσα εδώ από την εκπομπή μας είναι συμπλήρωμα διατροφής. Έχει πολλές βιταμίνες μέσα. Ακριβώς. Θύμισε μου. Β6, μπράβο, που είναι η αντικαταθλιπτική βιταμίνη, ναι, κατά βάση. Μαγνήσιο και ψευδάργυρο, που ουσιαστικά είναι τα αχνοστοιχεία τροφές του νευρικού συστήματος, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα υγιές νευρικό σύστημα. Με ρωτάνε τώρα πολλοί, ρε Σετάζο, γιατί να τα πάρουμε αυτά? Είναι απλή η απάντηση. Όταν έχουμε μία ίωση, ένα κρυολόγημα ή μας γυρίζει μία γρίπη, είναι κοινώς γνωστό ότι πρέπει να υδατωνόμαστε, πρέπει να έχουμε σωστή διατροφή, να ξεκουραζόμαστε και να πίνουμε χυμούς πορτοκάλι, γιατί είναι πλούσιοι σε βιταμίνη C. Εμείς λοιπόν, οι οποίοι χρονίως αισθανόμαστε αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι, επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα ζωής μας, αλλά και το σώμα μας. Γιατί να μην πάρουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής να μας βοηθήσει? Γιατί να μην βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να ανταπεξέλθει και να αμυθεί σε αυτό? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο, που έχεις σήμερα ήσουν εδώ. Το επόμενο Σάββατο θέλω να κάνουμε ιδιαίτερο αφιέρωμα μόνο σε κρίση πανικού. Έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Κύριε Στάση Σιδέρη, θα είναι εδώ και το επόμενο Σάββατο. Και για να δείτε ότι δεν με ακούνε. Και μετά μου λένε εμένα, πού είναι η ορχήστρα? Να, ελάτε να δείτε την άδεια εδώ. Ότι εγώ κάθομαι, μιλάω και... Πού είσαι, πού για, καλώς τους, καλώς τον, φιληθήκαμε, εμείς αλληλουργούμε στον αέρα, αγόρι μου. Ορχήστρα, γελάτε. Καλέ, πού ήσασταν όλοι? Σε παρακολουθώ. Θα ανοίξω μπαράκι, έξω από το κανάλι. Θα καλώ κόσμο. Βαλάντι, θα είσαι και καμεραμάν και μπάρμαν. Στις διαφημίσεις θα τρέχεις, θα βάζεις ποτά, χυμούς, ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, πού είναι? Ήταν πολύ ωραία αυτά που λέγατε και σας παρακολουθούσα. Ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Πού άλλο να στείλω χαιρετίσματα? Έχεις πουθενά αλλού? Στο Βόλο, κάτω στο πτυλίο θα στείλουμε χαιρετίσματα. Μισό λεπτό λίγο. Ανοίξτε έτσι από εδώ. Μαλώνω με τον κόσμο. Το δικό σου χτύπησε. Θέλω να δω ποιο σε έπαιρνε σε ώρα εκπομπής. Θα δω την τελευταία του κλίση. Όχι. Είναι... Όχι. Για να δω. Μήνυμα. Yes. Όχι, μήνυμα. Ξέρω να διαβάζω κινητά. Ναι, ποιος είναι αυτός? Είδες. Άγνωστος. Να τον έχεις περασμένο. Wow. Είδα και κάτι που δεν σας λέω. Βάλτε στο αθόρυβο, γιατί εγώ μιλούσα με τον Αρσένη. Πήγε 6 και 3 λεπτά. Βαγγελάκο μου, Φλόρ, έχεις το μικρόφωνο μου? Θα μου το φέρεις λίγο, σε παρακαλώ. Σε περιμένω, σε ευχαριστώ. Thank you, Φλόρ. Βαγγέλη μου, πρέπει να στείλουμε κάπου αλλού χαιρετίσματα. Είπαμε στο Βόλο, στο Πτελαιό. Θα σας σκοτώσω σήμερα όλους. Είναι καλά παιδιά, όλοι μείνουν. Ναι. Στο Βόλο, στο Πτελαιό. Πτελαιό, έκανα μια εκπομπή στο Πτελαιό. Τέλεια. Πού είχα κάνει Βαλάντι εκπομπή? Πού? Στον Νίκο, το φίλο μου, με πήγε βόλτα και με το Κότερο. Και έχουμε δύο οικογένειες στο χωριό μας εκεί. Αλήθεια. Μπαρμπάδες, ναι. Τέλεια. Και στον πρόεδρο που μας βλέπει τώρα. Ποιο πρόεδρο? Στη Γιάννουλα του χωριού μας. Με παίρνει τηλέφωνο, σε έστειλε και μήνυμα εκεί. Με έστειλε μήνυμα τώρα? Ναι, είπε, θα στείλει μήνυμα. Ωραία. Εκεί. Λοιπόν, τι θα κάνω αμέσως τώρα? Θα περάσω σε πρώτα. Πάρετε διαφημιστικά μηνύματα και μετά εδώ το αστέρι μου είναι εδώ και θα παίξει για εσάς. Καγγέλια, καγγελάκια. Άρα μείνετε όλοι εδώ συντονισμένοι πάντα στη τηλεόραση του Άστρα και έχουμε αλλάξει ώρα, σας το θυμίζω. 5 παρατέταρτο στον αέρα, είμαστε ήδη στον αέρα. Μία ώρα και 22 λεπτά, παρακαλώ πολύ. Διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, φιλαράκι μου, Παναγιώτης Ζωσιμάς, και ο Παναγιώτης βέβαια το έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, αυτό πρέπει να το πω εγώ. Αλλά θα έρθει σε επόμενη εκπομπή, guest θα έρθει ο Παναγιώτης και θα μου κάνει, είναι πολύ καλός μίμος. Θυμάμαι πριν 5 χρόνια, θυμάστε τι ώρα είχαμε περάσει στην Πασχαλινή εκπομπή, μου έκανε τον Ανδρέα Παπανδρέου, το συγχωρεμένο, και επειδή είναι επίκαιρος Παπανδρέου τώρα με τις απιστίες που έκανε και με το βιβλίο που έγραψε η Μαργαρίτα, θα μου κάνει Ανδρέα Παπανδρέου, θα μου κάνει το Μητσοτάκι που είναι εν ζωή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι εν ζωή, Ναι, ωραία, ο Μητσοτάκι. Τι άστα να πάνε. Έλα, ωραία, μην λες έτσι. Πότε έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στο Βόλο? Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο Βόλο. Φαντάζεστε τώρα να καούν όλα και να πέσουν τα πάντα, να μην έχουμε τίποτα. Λοιπόν, Παναγιώτη Ζωσιμά, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα, Ντιμάκο μου, έχεις τελειώσει τη μαγειρική σου, θέλεις λίγο να με βοηθήσεις? Ναι, τι θα κάνω. Θέλω να έρθεις εδώ κοντά μου στα χαλιά. Α, όχι, θα τα βγάλω όμως και θα είμαι πιο κοντή από σένα. Τέλος πάντων, ας είμαστε μακριά. Κορίτσια μου και αγόρια μου, υπέροχα χαλιά. Εκεί μείνε, θα σου πω εγώ όταν σε χρειαστώ. Ο Δημήτρης έχει πολλούς ρόλους αυτή εδώ την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πια ο Δημήτρης Τερζούδης ο μάγειρας. Είναι ο ντιμάν, ο βοηθός
της Ντέμις που παρουσιάζει Ντιμάν κατά το Χασάν. Επειδή συνήθως αυτή τη δουλειά την κάνουν έτσι άνθρωποι που γνωρίζουν από καλό χαλί. Ο Χασάν θα την έκανε, τώρα εγώ Χασάν δεν έχω στην εκπομπή, έχω τον Ντιμάν. Ντιμάν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να αγοράσουμε υπέροχα χαλιά, Παναγία μου, και να φανταστείτε ότι δεν έχω φάει και δεν έχω πιει τίποτα σήμερα εκτός από νερό. Λοιπόν, πάμε να αγοράσουμε χαλιά, Τεχεράν, και για εσάς που θέλετε το σπίτι σας πιο μοντέρνο, τα ζευγάρια μου τα νέα, εσάς που το σπίτι σας είναι εντελώς μοντέρνο, αυτή νομίζω ότι είναι μια υπέροχη, αυτή εδώ που σας δείχνει τώρα ο Βαλάτζης, εδώ μπράβο, είναι μια υπέροχη επιλογή για εσάς που θέλετε έτσι πιο ήσυχα χρώματα στο σπίτι σας. Και αυτό εδώ είναι καταπληκτικό. Τώρα, αν τα έπιπλά σας είναι πιο μονόχρωμα, εγώ προσωπικά, αν σας έχω πει ότι μου αρέσει το κλασικό, θα πήγαινα σε πολύ έντονες λύσεις. Όπως είναι αυτή εδώ, η οποία δίνει χρώμα και ζωή στο σπίτι, δηλαδή και καλή διάθεση να μην δεν έχεις το χαλί αυτό σου τη φτιάχνει καταπληκτικά. Όπως επίσης θα πήγαινα και σε αυτό εδώ το χαλί, που μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ έντονα χρώματα, αλλά είναι πιο ήσυχο. Εμείς σήμερα εδώ, Ντιμάν, πάρε μου λίγο αυτό το χαλί και ακούμπησέ το έτσι εδώ πάνω, για να δείξω και πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ έχω ένα πολύ μικρό δείγμα στη σημερινή εκπομπή. Αν επισκεφτείτε το κατάστημα της Τεχεράν, θα βρείτε εκατοντάδες σχέδια και θέλω, Ντιμάν, έλα λίγο... Βγάλε και αυτό και βάλε το από πάνω. Και τα δύο. Όχι, 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 θέλω μόνο αυτό, να το φέρεις και αυτό. Στο σηκώνω έτσι, Ντιμάν, για να το κοπανίσεις από πάνω. Έλα. Ορίστε. Έτσι. Βάλτε μου από πάνω θέλω. Στο κατάστημα της Τεχεράν μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες σχέδια τέρμα φαρσάλων. Πιο πίσω το θέλω, πιο πίσω. Πιο πίσω, τέλειο. Κοιτάξτε τώρα πόσο χρώμα δίνει στο σπίτι σας αυτό. Δείξτε μόνο αυτό τώρα, μην μου δείχνετε τα άλλα. Κοιτάξτε το έτσι στρωμένο. Έτσι. Και μπορείτε να το βρείτε και σε πάρα πολλά άλλα χρώματα, αλλά φυσικά και σε πάρα πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Σ' αρέσει αυτό? Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με το ρολόι, με τα γυαλιά, με όλα. Πάμε να ξαπλώσω, γίνομαι ίδιος. Τέλεια. Άρα, Ντιμάν, παίρνεις και αυτό περισσότερα στο κατάστημα της Τεχεράν. Μου το βάζεις και αυτό εκεί, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, και μετά, αφού τελειώσει αυτό το ρόλο, πήγαινε να μαγειρέψει γιατί θα έρθω να φάω αρνί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ορχήστρα μου είναι πανέτοιμη. Βαγγέλη, ποιο θα μου πεις, θα πάω στα μηνύματα, σας άφησα λίγο πίσω να σας πω κάτι. Ειλικρινά δεν μου φτάνουν 2,5 ώρες. Α, τώρα, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα που έχετε σχολάσει λίγο αργότερα από τις δουλειές σας, έτσι, η ώρα της εκπομπής έχει αλλάξει. Βγαίνουμε στον αέρα 5 παρατέταρτο με παρά 20, στην τηλεόραση του Άστρα. Κάθε Σάββατο θα γίνει αυτό, θα γίνεται αυτό και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Δίνουμε ένταση, πάμε τώρα σε ορχήστρα και σε τραγούδια που ζητήσατε όλοι εσείς που μας βλέπετε. Καλή διασκέδαση, εδώ θα είμαστε ζωντανά, ολοζώντανα και σε λίγο. Αγλαία και ντρουμπούκι.gr με υπέροχο παιδικό παπούτσι και για αγοράκι και για καλουτσάκι και σε λίγο θα σας δώσω και δώρα. Καταρχήν να πω ότι η νικήτρια για το χαλί είναι η Αναστασία Μιχαλοπούλου. Αναστασία Μιχαλοπούλου που μας βλέπει από Τρίκαλα. Θα σε περιμένω από Λάρισα. Αναστασία μου, θα μιλήσουμε και στο Facebook. Θα σε περιμένω για να παραλάβεις το χαλί σου από την Τεχεράν. Και σε λίγο, κορίτσια μου, μείνετε εδώ συντονισμένα και αγόρια, γιατί θα δώσω το mail και πάλι για να σας δώσω αρώματα από το κατάστημα Μάντι. Θα σας δώσω τα καλύτερα. Θα δώσω ένα γυναικείο, ένα αντρικό. Ένα γυναικείο, ένα αντρικό, κατάστημα Μάντι. Στο mail στο demiaga6. Ξεκινήστε από τώρα να στέλνετε demiaga6@hotmail.com. demiaga6@hotmail.com. Να πω κι άλλα. Βαγγέλη, να πω κι άλλα. Όχι. Α, α, πάμε. Γιατί μιλούσα μόνο για εσάς. Έλα, πάμε να χορέψουμε, παρακαλώ. Ντιμάκο. Σε φεύγω η ώρα για μια αγκαλιά. Αγάπη ξημερώ, σε φεύγω και δώσ' μου και άλλα φιλιά. Ακόμα κοιμάσαι, φιλώ τα ξανθά σου μαλλιά. Ανοίγω το τζάμι και φεύγω, να μη μας βρουν αγκαλιά. Και κοίτα την πουλιά, ποτέ
παιδί κι αυτή να σβηστεί. Δυο σύννεφα σπαροδίζουν να βρήκε ξανά το πρωί. Ένα σημαίνια, αλυσίδα, έχω μέρες που δεν σίδα. Θέλε να πρόημα να σω. Όσα δεν ήθελε να πρόημα να σω, θα κανόνεις όλα οι φίλε να δασω. Ήθελα εγώ λεβεντικό, σ' ήθελα εγώ να σε παντρευτώ. Άντε σ' ήθελα εγώ να σε παντρευτώ, γέλα και χαρές να τα μοιραστώ.
Βαγγέλη μου, επειδή δεν θα προλάβω, τα μηνύματα από Δρυμό είναι πάρα πολλά. Τον πρόεδρο σας, πώς τον λένε, διάβασα το μήνυμα. Αρσένη, είμαστε σε σοή. Είμαστε σε σοή. Στον Αρσένη, πώς μου τον είπες, Παναγιώτη. Στον πρόεδρο, στον Αρσένη Παναγιώτη, πολλά πολλά φιλιά. Θα έρθουμε στο χωριό σας. Θέλουμε πολύ να κάνουμε έτσι προς Πάσχα ή λίγο μετά το Πάσχα. Θα πάρω όλα τα παιδιά της εκπομπής και θα έρθουμε να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Έχετε πολλά φιλιά από καθίστατα τη φίλη μου γιατί της κάναν γάμο. Μόνο αυτό βλέπω. Και φεύγω γιατί θα πάω σε ένα τραγούδι. Το κλαρίνο χρειάζομαι. Πού είναι το κοριτσί μου, Ντέμι μου, είσαι κούκλα. Ευχαριστώ. Χαιρετίσματα πολύ στον Κιτσόπουλο, στον Αρσένη και στον Ηλία τον Τζακνάκη που μας έκαναν τέλειο κέφι στο γάμο μας στη Δεσκάτη. Θέλουμε το τραγούδι την Κάπα αφιερωμένο στο γαμπρό. Λοιπόν, στο Χρήστο να πω καλησπέρα. Οι Σαρακατσανέοι εδώ πέρα μου ζητάνε ένα τραγούδι που να του το αφιερώσουμε σε όλου του Σαρακατσανέου απανταχού. Είναι πολλά. Ο Χρήστο, γεια σου Ντέμι, θέλω το τραγούδι. Σκάνια από το Πετροχώρι Τρικάλων. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ να πάω σε άλλα γιατί έχει άλλα 30 που λέει εδώ πέρα και 15 μη αναγνωσμένα. Δεν γίνεται. Όμως τώρα τι θα κάνω. Πριν κάνω οτιδήποτε, σε λίγο τρουμπούκης.gr, καλέ βάλτε τα θόρυβα, τρουμπούκης.gr, σας έχω υποσχεθεί τα καγγέλια και θα περάσει η ώρα και δεν θα προλάβω να σας τα πω. Είσαι έτοιμος? Πάμε να κουνήσουμε τα κορμιά μας αφιερωμένο για όλα τα μωρά κάτω των 7 ετών που τους αρέσει όλα. Κάτω των 7 ετών, δεν είπα πάνω 57. Πάμε για τα παιδάκια μου όλα τα όμορφα. Θα χορεύω τα καγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Τι καημός. Τρελαθώ. Σε λίγα λεπτά πριν όμως, γιατί είναι η ώρα που πεινάτε, είναι η ώρα που θέλετε να φάτε. Πάμε να παραγγείλουμε φαγητό Άγγελος Barbecue, παρακαλώ, γιατί είναι το καλύτερο σε όλη τη Θεσσαλία, μην σας πω. Αχ, τι να πάρω σήμερα. Καταρχήν, θα ξεκινήσω από αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε, το κοντοσούβλι, το χοιρινό. Εγώ εδώ πέρα έχω χοιρινό, αλλά σε μερίδα είναι καταπληκτικό και από ό,τι βλέπω συνοδεύεται με σαλατούλα, με τζατζικάκι, με πατάτες και με πιτούλα. Το κοντοσούβλι, το χοιρινό, παιδιά,
Ο Άγγελος όχι απλά το πετυχαίνει, το κάνει καλύτερο από την κάθε ψαριά. Είναι λουκούμι και πεντανόστιμο και υπάρχει φυσικά και σε χοιρινό αλλά και σε κοτόπουλο. Τώρα αυτό εδώ πέρα, κοιτάξτε αυτό το μικρό ψωμάκι που θα φτάσει στο σπίτι σας, παραγγέλνετε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε, με γύρο μέσα, πατατούλες, ντομάτα και έχει και λιωμένα κασέρια, παιδιά. Αχ, Καζίμη έχεις φάει, Βαλάντη, Καζίμη. Έλα εδώ. Καταπληκτικό. Παραγγέλνετε αυτή τη στιγμή Άγγελος Barbecue στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη και εγώ να προτείνω φυσικά, γιατί πάντα προτείνω ένα πιάτο που μου αρέσει εμένα, να πάρετε στίβα μίξ με γύρο χοιρινό, κοτόπουλο, κοντοσούβλι. Τι έχει μέσα είναι η στίβα. Με γύρο χοιρινό και κοτόπουλο. Κοντοσούβλι χοιρινό και κοτόπουλο, σουβλάκι χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτέκι, πατάτες, πίτα, σος μουστάρδας αλλά και τζατζικάκι. Αυτό εγώ το παίρνω σπίτι και μια χαρά. Ντυμακό, Γιουργακό, χωρίς να υπάρχει παρεξήγηση, δεν θα παίξω. Δεν έχω χρόνο να παίξω το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με συγχωρούν όλοι οι φίλοι. Πόσα λεπτά είναι? Είναι πολύ, πόσο είναι? Ελάτε πιο κοντά μου, ελάτε πιο. Θα αλλάξω συνεργάτες και θα αλλάξω γειτονιά. Όχι, όχι, γιατί εγώ μετράω. Λοιπόν, ας περάσουμε μέσα αυτό που θέλουμε και πάμε, Ντυμάκο μου, να κάνεις αυτό που θέλεις. Μπράβο, λοιπόν, ξεκινάω και κάνω. Πρώτα την σάλτσα. Ένα τραγούδι δεν μου ζήτησες να σου αφιερώσω εσένα. Ποιον εμένα λες? Εσένα, να σου αφιερώσω. Τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα από τους κήπους, παιδιά, μυρίζουν ναι. Καταπληκτικά. Θα μου αφιερώσει τραγούδια. Ποιο θέλεις? Το ζήτησα πριν και με έκοψες. Ποιο, έλα πες μου εμένα και θα το βάλω μέσα. Παραπονιάρα μου καρδιά. Παραπονιάρα μου καρδιά, το έχω και πολλά που το ζητάνε από την, από το Facebook. Ναι. Παραπονιάρα μου καρδιά. Έτσι. Δεν είμαι καλή εγώ σε αυτά. Τα πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια, τα αφήσα, τα απολαύσουμε λίγο, ναι. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Έχουμε ξεκινήσει τη σάλτσα, έχουμε ναι. ρίξει τα κόκκαλα που έχουμε βγάλει από το αρνί. Ωραία. Έτσι, θα αφήσουμε λίγο να σοταριστούν και μαζί με αυτά ρίχνουμε κρεμμύδι, πάλα σε χοντρές φέτες, έτσι, ναι. Γιατί δεν θέλουμε κάτι το οποίο να κρατήσει σύντομα. Αυτό θα μας διαρκέσει κάποια ώρα. Θα τα 7 παρά 5 έτοιμα. Όχι, δεν θα προλάβουμε, όχι. Και τι θα δείξουμε στον κόσμο. Κλασικά, ξέρω εγώ, θα δούμε. Τι λοιπόν. Πάλι από τις δύο. Σούπα, ψήσε ένα να το έχω. Έλα ρε Σιντίνη. Ψήσε ένα δεν θα προλάβουμε το πάλι. Λοιπόν, κρεμμύδι, σέλερι, σελινόριζα, συγγνώμη, καρότο και σκόρδο. Θα αφήσουμε να σουταριστούν με τα κόκαλα από το κρέας, ναι. Σε λάδι βούτυρο, έτσι, να πάρουν και γεύση, μια που έχουμε φρέσκο βούτυρο γραβάνι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Εκεί θα ρίξουμε το πελτέ, εκεί εδώ θέλουμε να δώσουμε ένα βάθος στη σάλτσα, ναι. Θα τα αφήσουμε, είναι σημαντικό ο πελτές να είναι στον πάτο από την κατσαρόλα ή στο τηγάνι όπου το βάλετε, να σοταριστεί για λίγο. Ναι. Θα χαμηλώσουμε εδώ, μας πήρε ο Διάννη, θα χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Εδώ θα ρίξουμε και αυτό βούτυρο. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα? Σε χαμηλή φωτιά εδώ πάρα πολύ, έτσι, να λιώσει λίγο το βούτυρο. Ναι. Με τι θα βάλεις πέρα? Έτσι, την πολέτα. Την πολέτα. Θα την ξανατηγανίσεις την πολέτα. Ναι, κοίταξε να δεις πως την κάναμε. Πρέπει να μου βάλετε απλώσαμε, ένα στόπ, Την απλώσαμε στο ταψάκι, τη βάλαμε στο ψυγείο, κρύωσε, έτσι, και την κόψαμε. Σε ό,τι σχήμα θέλουμε. Ωραία. Εδώ θα τις σοτάρουμε καρδιές ελαφρά. Καρδιές κάνε, καρδιές. Πρέπει να μου βάλουν ένα στόπ στο σκαμπό. Γιατί, α, γυρνάς. Γιατί γυρνάει ανάποδο. Τώρα θα σταματήσει εκεί. Λοιπόν. Θέλω να βλέπω την αγλαία ίσως. Εδώ σοτάρουμε την πολέτα, την οποία τη δίνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε εμείς, έτσι. Ναι. Λίγο απλά για να πάρει το χρώμα. Ωραία. Χαρτάκι στραγγίζουμε τα υγρά. Ναι. Και φυσικά θέλουμε να τη γυρίσουμε, να μην μας αρπάξει. Ωραία. Τι κάνεις έτσι να φύγω τώρα? Τα ψώνεις στα παιδιά παπούτσια? Όχι, όχι. Παρήγγυλα όμως. Α, παρήγγυλες. Παρήγγυλα. Τα παιδικά τα είδες? Τα παιδικά δεν τα είδα ακόμα τώρα, σήμερα. Εσύ έχεις μόνο κοριτσάκια. Έτσι. Τα μία. Εσύ έχεις μόνο κοριτσάκια. Ναι, ναι. Όμως, μανούλια, εσείς που έχετε και αγοράκια, μείνετε εδώ γιατί η Αγλαία και τρουμπούκι.gr είναι κοντά μας. Και όχι μόνο, δεν είσαι μόνη. Καταρχήν θα σου αναφιλήσω εσένα. Με γεια! Ευχαριστώ. Το μαλλί σου, κάτσε. Να μην σε γέμισα κραγιόν. Το μαλλί σου είναι. Μπροστά να σε βλέπει ο κόσμος. Το μαλλί σου είναι καταπληκτικό και μην σου πω ότι μου αρέσει περισσότερο έτσι. Λίγο χειμωνιάτικο. Τέλει. Έτσι, λίγο πιο ζεστό. Εσένα πώς σε λένε, θα πει στον κόσμο? Εγώ σε ξέρω. Πώς. Δεν θέλουμε, θα το πούμε μετά. Θα το πούμε μετά. Είναι το μοντελάκι μου σήμερα και θα πάω εγώ από το μοντελάκι μου από εδώ. Λοιπόν, μπαίνετε τώρα, τρουμπούκι.gr, έλα αγάπη μου εδώ σε μένα εσύ, τρουμπούκι.gr,
Να σου πω κάτι, ότι μ' αρέσουν όλα τα παιδικά. Παιδικό σήμερα. Καταπληκτικά. Τι να πρωτοδώ και τι να πρωτοκάνω. Όλα είναι τέλεια. Ο Χρήστος φοράει στα πόδια του. Θα δείξουμε και αυτά. Τι θα μου δείξουμε έχεις και το σήμερα. Φέραμε και αντρικό ποτάκι. Ναι. Αντρικό. Οπα. Παιδικό αγοράκι. Παίρνε εσύ από πού. Να περάσω από πού. Και φέραμε και γυναικείο. Ειρήνη, κοριτσάκι. Πάμε στο γραφείο μου, στο γραφείο μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως βλέπουμε. Όλα τα παιδικά είναι καλύτερα και από τα γυναικεία τα κοριτσίστικα. Ναι, γιατί έτσι. Η γυναικεία μόδα ακολουθεί παιδικό. Ναι. Και πάμε γρήγορα-γρήγορα. Ό,τι βγάζουμε για τις μεγάλες τις μαμάδες, βγάζουμε και για τα μικρά τα παιδάκια. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έτσι. Δηλαδή, μπαίνω τρουμπούκι.gr, παίρνω τη δικιά μου το γυναικείο, το μποτάκι και παίρνω και το ανάλογο. Ακριβώς το παιδικό το με το κοριτσάκι. Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί με αρέσει πολύ έτσι όπως το ταιριάζει. Και είσαι σετάκι. Μαμά με κόρη, έτσι τέλειο, σετάκι. Έτσι, τώρα τέλειο. Βγάζουμε και μπαμπάδες με αγοράκια μαζί. Μπράβο. Έτσι, όπως φόρουσε ο Θανάσης προχθές το προηγούμενο Σάββατο. Να είναι αντίστοιχο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και να σου πω κάτι και τα. Για τα αγοράκια δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα γιατί είναι πάρα πολύ μοντέρνα. Έχει πάρα πολύ και πολύ αγοράκια. Ιδιαίτερα. Χριστό, κάτσε ένα βήμα μπροστά. Κάτσε ένα βήμα μπροστά λίγο να δείξουμε. Δείξε, τι φοράς εσύ σήμερα. Δείξε τα παπουτσάκια που φοράει ο Χρήστος να μας πει. Ωραία. Γύρισε και λίγο στο πλάι. Μπράβο. Εκεί αγάπη έτσι, μου. Έτσι το ποδαράκι. Εκεί. Πολύ ωραία. Θα σου κάνω λοιπόν, τώρα κοντινό, φορά, τι φοράει έτσι, μπράβο. Φοράει ένα κίτρινο μποτάκι με άσπρη σόλα και φοράει και ένα μπλε μποτάκι. Και τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία, είναι ευκολοφόρετα. Ναι. Γιατί στο εσωτερικό του έχουν μέσα φερμαράκι που μπορούν να τα βάζουν μόνο τους τα παιδάκια. Γιατί το πρωί είναι λίγο δύσκολο οι μαμάδες, δεν υπάρχει χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Και το μπλε πάλι έχει και αυτό εσωτερικό φερμουάρ. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ μόδα φέτος το αγοράκι το κίτρινο. Το κίτρινο, τολμάμε κίτρινο φέτος πάρα πολύ, πολύ μόδα. Όταν λέμε το συγκεκριμένο σχέδιο και αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ, Αγλαία μου, μέχρι ποιο νούμερο βγαίνουν σε παιδικό? Τα περισσότερα βγαίνουν μέχρι το 38 και μερικά σχέδια μέχρι το 40. Και, και στα κοριτσάκια. Και στα κοριτσάκια, ναι, έχει αλλάξει πλέον γιατί έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα παιδάκια. Όντως. Είναι μικρή ηλικία με πολύ μεγάλα πόδια. Αυτό εγώ που θέλω να τονίσουμε, το βλέπετε βέβαια και στην οθόνη, ότι έχουμε ακόμη δεκαήμερο προσφορών μέχρι και την Τετάρτη. Μέχρι και Τετάρτη. 10-20. Έως και 50% υπάρχουν μέσα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, για κάθε μέρα για το σχολείο, ποια μου προτείνεις? Δείξε μου δύο ζευγάρια σε κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ μοδάτο. Λατρεύουν και οι μαμάδες και τα παιδάκια, γιατί έχει πολύ στρας, το οποίο το αγαπάνε τα παιδάκια το στρας. Λοιπόν, μία επιλογή για τα κορίτσια μου είναι αυτό εδώ, που έχει μία πάρα πολύ μία άλλη επιλογή στρας. Είναι αυτό εδώ με το Animal Print. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θα πηγαίνουν τα κορίτσια στο σχολείο και θα είναι εντελώς διαφορετικά και ότι κοιτάνε όλα τα άλλα κορίτσια. Μπαίνουμε τώρα τρουμπούκι.gr. Και αυτό είναι υπέροχο. Κάτσε να αφήσω αυτό εδώ. Για απογευματινές βόλτες. Για το σχολείο δεν είναι τόσο βολικό. Όχι, αυτό είναι για αλλά βόλτα. Για μια απογευματινή βόλτα κοιτάξτε, είναι πάρα αυτό. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε πίσω. Τέλειο. Με animal print, διακοσμητικά, δύο χρυσά φερμουάρ. Καταπληκτικά πράγματα. Και το φλωράλι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Να το. Και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Όπως... Και αυτό έχει πολύ ωραία υφή απ' έξω, ναι. Και από μέσα είναι πάρα πολύ άνετο. Λουστρινάκι. Όπως και πολύ ωραίο είναι και το βυσσινί. Που εδώ. Είναι αντίστοιχο με αυτό που δείξαμε το Σάββατο. Μπράβο. Με το φόρεσε εσύ, το γυναικείο. Που το βάλαμε σε μπλε. Πολύ εύκολα το σηκώνει, κοιτάξτε, τέλειο. Ενώ για τα αγοράκια μου προτείνει. Ενώ για τα αγοράκια είναι. Ένα αυτό. Όχι, αυτό το φοράει ο Χρήστος, το είδαμε αυτό. Καλά. Και αυτό. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπου αυτό μου αρέσει πολύ και η επένδυση είναι του μέσα. Είναι άποψη, είναι μόδα, πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε αυτό, τέλειο. Το αρβιλάκι επίσης. Κοιτάξτε πόσο φανταστικό είναι και πόσο άνετο. Πολύ ωραίο. Το αρβιλάκι μας είναι επίσης πολύ ωραίο για αγοράκι. Και μου δείχνει και έχουμε και για τους, ναι, και είναι για τους μικρούς μας. Τα μικρούλια τους άντρες. Τα μικρά, τα μωράκια μου, τα αγοράκια. Τέλειο. Μπαίνουμε μέσα στο trumboukis.gr και παραγγέλνουμε ό,τι θέλουμε για να υποφεληθούμε παρακαλώ πολύ. Ήρθε η πριγκίπισσα μέσα. Για να υποφεληθούμε παρακαλώ πολύ τις εκπτώσεις στο δεκαήμερο αυτό του Νοεμβρίου. Κάντε ένα κοντινό την πριγκίπισσα. Τι φοράει κάτω? Η πριγκίπισσα εδώ πέρα. Κάντε φοράει ένα κοντινό δύο ποτάκια. Την πριγκίπισσα. Χρήστο μου, έλα εδώ δίπλα σε μένα, αγάπη μου. Να τα μποτάκια που φοράει το κορίτσι. Τέλειο. Το ένα είναι το ροζάκι. Αγλαία. Σε καρό, σε μπάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Και με αυτή εδώ την εικόνα θα έρθει στην Τέμη. Έλα στην Τέμη. Έλα, αγάπη μου, όμορφη. Είσαι πριγκίπισσα, είσαι κούκλα. Να δώσω εγώ ένα φιλί εδώ στην Αγλαία. Μουα, μουα. Το επόμενο Σάββατο να το πούμε. Με γυναικείες ψηλές μπότες. Ναι, και γυναικεία ψηλά μποτάκια. Μποτάκια. Αστραγάλου. Πολύ άρα ωραία. Άρα πρέπει να είστε εδώ. Κορίτσια μου, μην πάτε πουθενά, γιατί σε λίγα λεπτά έρχομαι να σας δώσω δωράκια. Για την ώρα, για να μην με φωνάζει και εμένα το Στεφάνι μου. Έτσι, πάμε σε τελευταία απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε πολύ λίγο μόνο με τραγούδι, παρακαλώ πολύ. Ερχόμαστε. Λοιπόν,
εδώ. Τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, γιατί και εσείς που ήρθατε τώρα, έχουμε αλλάξει η ώρα και βγαίνουμε στον αέρα από τις 5 παρατέταρτο παρά 20, εσείς θα είστε στημένοι, μέχρι και τις 7. Και επειδή σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής δεν βρίσκω άλλο τρόπο να σταματήσει να μιλάω γιατί πηγαίνει και με το ασύρματο μικρόφωνο, πλέον οι συνεργάτες μου και όχι εγώ, οι συνεργάτες μου έχουν βρει το συγκεκριμένο τρόπο και σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, αν ήσουν, δεν πειράζει, τα λέω εγώ, αν ήσουν με μουστάκι θα σου ταιριάζε πολύ έτσι με ένα μουστάκι μαύρο. Τέλος, λοιπόν, ελάτε από εδώ να σας πω τώρα εγώ τα δικά μου. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα κάνουμε? Όχι στο τέλος, καθίστε καλά. Έχω ακόμα μετά για καφέ. Λοιπόν. Θέλω να πάω σε Ευαγγέλη Αρσένη που έχει να στείλει σε δευτερόλεπτα χαιρετίσματα, γιατί μετά θα πάρω και εγώ τα δικά μου τα χαιρετίσματα, τα οποία Γιώργο τα χάσα. Καλέ, χάσα τα χαιρετίσματα. Πες, Βαγγέλη, εσύ, αγόρι μου. Έχω ξεχάσει λίγο να στείλω ιδιαίτερα τα χαιρετίσματά μου σε όλη την επαρχία Ελασσόνος και ειδικά στο λόφο Ελασσόνος απόψη που έχει το χορό των κουπατσαρέων. Έλα, ρε, κουπατσαρέοι σήμερα. Ναι. Τέλεια. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Ένα εξάλεπτο θέλω τώρα από εσάς και στέλνω πολλά φιλιά και χαιρετισμούς στον αγαπημένο θείο Λευτέρη και τη θεία τη Φωτούλα τη Τζουμπέκου από το περιβόλι που είναι τώρα στο Βελεστίνο. Στο Θόδωρο από Λιβάδι Ελασσόνος που μου έστειλε τα χαιρετίσματά μου. Στην κυρία Στέλλα, τη μαμά του Θανάση του Γιώγα. Στην κυρία Ευαγγελίτσα, τη θεία. Αλλά και στην κυρία Μάρο, την πεθερά. Και στην κυρία Αλεξάνδρα από τα Καλύβια. Κυρία, αγαπημένη μου κυρία Αλεξάνδρα, θα βρούμε τρόπο και θα σου στείλω σε DVD αυτό που θέλεις να κάνεις την ώρα. Αυτή που κάνεις αυτό που ξέρεις εσύ. Ας μην το πω γιατί θα παίξουμε παντού. Λοιπόν, και φυσικά να στείλω στον αγαπημένο μάγο του Μήλο, στο Μήλο των Ξωτικών, στον αγαπημένο Μάνο το ψηλό, το όμορφο το αγόρι, στον Παναγιώτη πολλά πολλά φιλιά στα όμορφα Τρίκαλα. Λοιπόν, πάμε ένα πεντάλεπτο με εξάλεπτο και μετά θα έρθει και το κορίτσι μέσα, η κόρη του. Εγώ έχω το παραπινάρο μου καρδιά και θα πει δύο τραγουδάκια και μετά συνεχίζω εγώ τη. Ναι, εδώ θες και σε πάνω όμως. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε, δυναμώνουμε ένταση. Παρακαλώ, διασκεδάζουμε. Παραπονιάρα μου καρδιά, με χίλια τόσα βάσανα, με χίλια τόσα βάσανα, αχ, μου πήρε στα μυαλά. Παραπονιάρα χίλια τόσα βάσανα και χίλια πυροσβεστικά δε μου σβήνουν τη φωτιά. Παραπονιάρα μου καρδιά που πήγες και μπερδευτήκες, που πήγες και μπερδευτήκες και πήγες και ρωτεύτηκες. Thank you.
Ήταν η μικρή Κατερίνα Αρσένη που η Κατοκατερινάκη είναι στα πρώτα της βήματα και της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τώρα, θα σας πω γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, ότι σήμερα κοντά μου στο τραγούδι ήταν ο αγαπημένος Αρσένης Βαγγέλης. Μην αγχώνεστε, έχουμε ακόμα 11 λεπτά και που θα είμαστε στον αέρα. Στο τραγούδι ήταν ο αγαπημένος φίλος μου ο Βαγγέλης ο Αρσένης, στο κλαρίνο ο Βασίλης ο Κιτσόπουλος, στο αρμόνιο ο φίλος μου ο Ηλίας ο Τσακνάκης, στα κουστάκια στον Τέφη ο Τσόλας ο Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τα. Και στην κιθάρα ο Κοκόρας ο Νίκος, έτσι. Πώς και δεν σας λέει. Κοκόρας. Ναι, Κοκόρας, Κοκόρας. Πώς και, τονίζετε στον Κόκορα. Ξέρω έτσι το. Άμα, όπως το έχετε εσείς, Κοκόρας. Εγώ τον Κοκόρα είχα καλεσμένο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σκεφτείτε, θα μου πείτε για 10 λεπτά, ε. Όχι, μου τα είπατε όλα εμένα. Βαγγέλη, εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει. Τι μ' αρέσουν, όλα αυτά που λέτε, τι μ' αρέσουν. Δημάκο, πάμε να στήσουμε πιάτο. Α, κορίτσια και αγόρια, αρχίστε, στέλνετε mail μέχρι τις 10 το βράδυ. Όχι παραπάνω, τα άλλα δεν τα κάνω. demiaga6@hotmail.com demiaga6@hotmail.com και το άλλο Σάββατο η Βάσο Μάντι θα είναι εδώ κοντά μας για να κάνουμε κλήρωση. Θα δώσουμε ένα γυναικείο άρωμα 100 ml δική σας επιλογής και ένα αντρικό άρωμα επίσης 100 ml. Ανάλογα, αν είστε από άλλη πόλη, θα το στείλουμε, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Στέλνετε συνεχόμενα mail demiaga6@hotmail.com από το κατάστημα Μάντι που θέλω όλοι να επισκεφτείτε στη Δευκαλίωνος 5 στη Λάρισα. Γιατί το άρωμά σου πια είναι παντού, Βάσο μου. Και η Βάσο θα είναι κάθε Σάββατο εδώ κοντά μας. Άρα θέλω mail. Δημάκη μου, πάμε σύντομα. Αγόρι μου. Λοιπόν, ναι, μένει η πώς σάλτσα. Πώς έλεγε το τραγούδι. Έτσι. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Αυτό, όχι. Δεν ξέρω. Δεν έλεγε αγόρι μου. Α, τα αγόρι μου. Λοιπόν. Γλυκό και τραγανόσα καραμέλα. Πρόταση για σήμερα, έτσι. Ρολό αρνάκι, ναι. Σάββατο βράδυ, γεμιστό με μελιτζάνα και φέτα. Ναι. Έχουμε κάνει την πολέτα έτσι σε γαρνιτούρα και σαν πουρέ, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ντοματούλα με φέτα επίσης γαρνιτούρα. Ναι. Και σε λίγο ετοιμάζουμε τη σάλτσα. Γι' αυτό δεν προλάβαμε. Αυτό. Έχουμε βράσει εδώ με τα κόκαλα από το ξεκοκαλισμένο το αρνάκι. Με σελινόριζα καρότα και. Θα ξεκινήσουμε να φάμε το γλυκό. Όχι, να κάνουμε. Λίγο σκόρδο και κρεμμύδι, τα έχουμε βράσει έτσι. Αυτό θέλει γύρω στα 45 λεπτά, 30 με 45 λεπτά για να γίνει. Πήραμε λίγο ζουμάκι, θα το δέσουμε για να κάνουμε τη σάλτσα για το αρνάκι. Σάββατο βράδυ, έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα το βράδυ, ναι. Σε λίγο δηλαδή, μόλις εμείς κλείσει η εκπομπή, σας λέω να πάτε να δοκιμάσετε από το ζωγραφλαστείο σοκολά καταρχήν αυτή την τούρτα. Είναι Twix, τέλεια. Καθίστε να βγάλω εγώ, γιατί μετά δεν θα βρω. Φρεσκότα, τέλεια. Ένα κομμάτι για μένα, δύο θα φάω εγώ. Τέλεια. Η παρουσιάστρια θα τρώει πάντα για δύο άτομα. Φέρε μου χαρτί να σκουπιστώ. Και να δοκιμάσετε επίσης την πανδεσία. Θα ζητήσετε ένα οικογενειακό, την πανδεσία. Σοκολάτα και χαμός και μέσα γίνονται θαύματα. Αυτά. Σοκολά. Μητσάκη, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και για σήμερα επέλεξες να... Και εγώ. Με καλέσατε. Τη δική μας εκπομπή για να διασκεδάσεις και να περάσεις το χρόνο σου. Ναι. Νέα ώρα εκπομπής. Από κάθε Σάββατο θα βγαίνω 5 παρατέταρτο. Μετά τις 7 κάντε ό,τι θέλετε. Καθίστε να πάρω το ρολόι μου και να φύγω. Λοιπόν, 5 παρατέταρτο. Από τις παρά 20 σας θέλω εδώ. Μέχρι και τις 7. Ζωντανά, όλο ζωντανά. Η ορχήστρα μου έχει τώρα να τραγουδήσει
Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. 8,5 λεπτά ακόμη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια ακόμη καλύτερη Κυριακή. Να περάσετε καλά όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 παρατέταρτο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλά, χειροκροτήστε με και εμένα. Φέρετε την καμπορνιάτα μου, φέρετε την κάπα την παλιά. Φέρετε την κάπα την παλιά το και και το μου φέσει. Να το φορέ, αν είναι αμορνιά τα μου, να το φορέσω γε μου και μ' αυγό. Φορέσω και ναι να βγω στις ράμα να βγω στις ράχες που μ' αρέσει. Δεν να φτιάξω γη μουρνιά τα μου, να φτιάξω γη μια πρόβατα. Άντε να φτιάξω χίλια πρόνοβατα, χίλια ωραία χίλια δες να θα κάνω. Αυγέ μωρέ να βγε ρίνε που σε ψηλά. Μωρέ να βγε ρίνε που σε ψηλά κατέβα κάνε χρήση, κατέβα κάνε χρήση. Ένα γάμο ρε να αγάπη 12 χρόνων. Ένα αγάπη 12